Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη Δήμη των Ήγων. Θανάσκα, όχι, Γιάννης Τζιράπης στο production. Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Θα σου δώσουν την οριστική λύση σε ένα λεπτό και μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.listopartu.gr μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο μέσα από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών με την εγγύηση των αδερφών Κωνσταντινίδη. Καφέ, πίτα, μπουγάτσα μόνο στα καντίνα Pit Stop. Θες μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο? Θες καφέ, δώρο το νερό και αν είσαι καθημερινός πελάτης στους 5 ο έκτος δώρο? Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36 Δυτική Ισοδηματικά Δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λακαδά στο κεντρικό δρόμο, μετά την Αερογέφυρα Σταυρούπολης, εκεί όπου υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στα φοβερά και τρομερά καντίνα Pit Stop. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Γράφετε στο Facebook ό,τι σχόλιο θέλετε. Ενώ μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου και αυτή την εβδομάδα έρχεται με μια μοναδική προσφορά η οποία πραγματικά αξίζει, πραγματικά συμφέρει, και ρίξτε μια ματιά προκειμένου να κάνετε δικό σας ένα νέο Kia, ένα νέο Skoda, ένα νέο Hyundai, αυτά τα οποία φέρνει δηλαδή η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Σχεδόν όλα έτοιμο παράδοτα, σχεδόν όλα για να μπορέσετε να κάνετε test drive και με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια. Καλά ακούσατε. Περισσότερα πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310 596 596.
Έχουμε Οκτώβρη, έρχεται το τρίμερο του 28 Οκτωβρίου. Μπε τώρα στο goldmall.gr και πρόλαβε απίστευτες προσφορές για διαμονή και πρωινό με μεταφορά. Κωνσταντινούπολη με 99 ευρώ με διαμονή στο ιστορικό κέντρο. Βελιγράδι με 95 ευρώ σε φωτό ξενοδοχείο. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Μπάνσκο με 49 ευρώ σε τράστορο ξενοδοχείο με απεριόριστο σπα. Εκδρομές οι οποίες πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel με δύο διανυκτερεύσεις μεταφορά και πρωινό. Οι τιμές σκύουν μέχρι η εξάρτηση των θέσεων αποκλειστικά στο goldmall.gr. Όπως λέγαμε και χτες το βράδυ κατηδίαν Κωστή, όλοι δουλεύουν για τον ΠΑΟΚ. Όλα τα αποτελέσματα. Μοιάζει ρε τον κόσμο ότι λέγαμε κατηδίαν χθες το βράδυ εμείς. Όχι, είναι θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε και τώρα. Εντάξει, σε χαλάει εσένα. Το θέμα είναι αν με χαλάει ή αν συμβαίνει. Συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι συμβαίνει. Και λοιπόν, ήρθε το αποτέλεσμα που παραγγελία να το έκανε στο 1-1 στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν θα ερχόταν. Ήρθε όμως. Θα έρθει και ένα χ στο Χαριλάου την Κυριακή, την άλλη, και με το μισό πόδι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα χωρίς να παίξει μπάλα ακόμα. Φαντάσου να παίζε που λένε και οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Τι θα γινόταν. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Χωρίς να παίξει μπάλα, είναι πρώτος, κάλυψε τους δύο βαθμούς διαφορά που ξεκίνησε με μείον 2. Έπαιξε με Ολυμπιακό, έπαιξε με ΑΕΚ, πήρε τα δύο ντέρμπι. Πάει τώρα και στο συμπολίτη. Παίζει για δύο αποτελέσματα. Σιγά, σιγά. Ποιο Άρης παίζει για δύο αποτελέσματα. Όταν παίζουν και οι δύο ομάδες για δύο αποτελέσματα, συνήθως λίγη σοπαλία ένα ντέρμπι, να έχεις υπόψη σου. Στατιστικός. Και πόντο να πάρει. Και ο Άρης είναι καλό για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ είναι καλός ο πόντος. Δηλαδή, αν το μάθει το 70-75 είναι στο 1-1, 0-0, 2-2, ξέρω εγώ 5-5, δεν νομίζω ότι θα φουλάρει κάποια από τις δύο ομάδες να πάρει μεγάλα ρίσκα. Έτσι πιστεύω εγώ. Το κομμάτι της αυτοσυντήρησης θα είναι πάρα πολύ. Δεν είναι λίγο βιαστικό να προτρέξουμε από τώρα για το τι θα γίνει μετά από δύο εβδομάδες. Δεν είναι δύο εβδομάδες ακόμα. Δύο εβδομάδες. Και τι να κάθουμε να λέω, για την εθνική ομάδα. Όχι. Για το εθνόσημο. Να δούμε τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες. Εντάξει, άμα. Κυλάει ο δρόμος. Κυλάει ο δρόμος. Δεν χρειάζεται να πω τι έγινε. Ο χρόνος κυλάει, ναι, κυλάει. Τον έκανες δρόμο. Λέγε. Να πω τι. Ό,τι θες να πεις. Να πω για αυτά που είδαμε. Τι είδες. Καταρχήν. Ακούω παράπονα από τους φίλους του Άρη και δικαιολογημένα. Γιατί? Για τη διαιτησία. Τι έκανε η διαιτησία. Δεν έδωσε ένα πέναλτι. Γιατί είναι πέναλτι. Για μένα είναι πέναλτι. Για σένα μπορεί να είναι πέναλτι. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Όσο πέναλτι είναι αυτό του Παναθηναϊκού, ναι. Άλλο τόσο πέναλτι είναι και δεν του Άρη. Του Παναθηναϊκού. Είναι. Του Άρη γιατί είναι. Είναι και του Άρη. Πώς είναι του Άρη. Αφού τον ανατρέπει. Πώς τον ανατρέπει. Με τα πόδια, ρε φίλε. Με τα πόδια τον ανατρέπει. Δεν έχει σημασία να το κάνει με τη σκαριά. Πώς έγινε η φάση. Με το υδρακέφαλο. Καταρχήν ο Πανιώνιος έπαιξε πολύ έξυπνα. Πρώτον. Ο Άρης έγινε προβλέψιμη ομάδα. Δεύτερον. Τρίτον. Ο Άρης δεν έχει χαφ να παράξουν. Έχει μόνο να κόψουν. Τον καλό το χαφ που έχει, τον έχει να πούμε στον πάγκο γιατί το παιδί δεν μπορεί να παίξει γιατί δεν είναι προπονημένος. Αν θα γίνει ποτέ δεν ξέρουμε. Για τον Αργεντίνο. Ότι, ναι, ποιος είναι ο Αργεντίνο. Τον Κολάσο. Ποιον Κολάσο, ρε. Για ποιον λες καλό. Για τον Μάρτιν, ποιον Κολάσο, λέω, ρε. Για ποιον Κολάσο, λέω. Για τον Μάρτιν. Για τον Μάρτιν, λέω, ρε. Ποιον Κολάσο. Κολάσο. Σε ρώτησα, ρε, γιατί. Τι Κολάσο. Κολάσο είναι ένα εργατάκο. Εντάξει, τρέχει αριστερό ποδαράκι, λίγα πράγματα. Δεν με ενθουσιάζει τώρα ο Κολάσο. Έχει λοιπόν αυτό τον καλό τον παίκτη, ο οποίος είναι σε αθλία βιολογική κατάσταση. Τον έβαλε χθες 10 λεπτά, ούτε μύρισε ούτε βρώμησε τίποτα. Περπατούσε εκεί πέρα σαν τον Φουκαρά, να πούμε, δεν έκανε τίποτα. 10 λεπτά. Για να τον βάλει 10 λεπτά σε ένα τέτοιο μάτς, είναι θέμα. Πέταξε στόπερ, ο οποίος είναι χαφ, τον Σόουζα, πάλι με 3 χαφ. Λέει 3-4-3 έπαιξε, δεν λένε αυτή τώρα. Εγώ είδα άλλο. Και στην Τούπα δεν είχε παίξει ο Σόουζα στόπερ. Όχι, ο Σόουζα δεν έπαιξε στόπερ, ρε κόκκινη. Δεξί μπακ έπαιξε στην Τούπα ο Σόουζα. Μάλιστα. Λοιπόν, άστο. Δεξιά έπαιζε ο Σόουζα εκεί. Δεν έχει 3 χάφου Άρης, εξαρώ οχτάρια. Όχι, το είπα γιατί έδειξε να κάνει τέτοιες αλκημίες. Βέβαια, τι αλκημίες να κάνει, και αλκημίες. Τι αλκημίες να κάνει. Βρήκε ένα δεκάρι εκεί, δίθεν τον Τεκινή, βγήκε πατά τον Τεκινή, πάει τον Τεκινή, δικαίως. Τον είχα σε είχα μπει τον έβαλαν δεκάρι όμως τον Τεκίνη σε πολλά μας. Και βρήκαμε δεκάρι και βρήκαμε δεκάρι και βρήκαμε δεκάρι. Πάρ το δεκάρι που βρήκες. Πρώτον, δεύτερον. Είχε δύο καλούς παικταράδες ο Άρης στα πλάγια. Τόσοι πήραν χαμπάρι προπονητές και τους έχουν ντουμπλάρι να πούμε, τους έχουν κλείσει. Και το πέναλτι που ζητάει ο Άρης έχει κλείσει ο Ανοιγκό με δύο αριστεροπόδαρα. Με δύο αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ με δεξιά ποδιάρια και του κλείνουν τη μέσα κίνηση. Πάει να φάει τον Παπαγεωργίου που είναι δεξιοπόδαρος αριστερός μπακ. Πάει να φάει τον Μπανανά που είναι αριστεροπόδαρος, δεξιοπόδαρος αριστερός στόπερ.
του έχουν κλείσει δύο παίκτες, πάει και ο Κόρμπος εκεί τρίτος στην παρέα. Γιατί πάει ο Κόρμπος? Σου λέει, πια κάνει γκολ ο Σιώπης. Ο Σιώπης θα κάνει γκολ σήμερα και μετά από τρία χρόνια θα κάνει, αν το κάνει σε μένα, χαλάλι του. Να ρωτήσω κάτι. Ποιος θα με κάνει, ο Μπάσα θα με κάνει γκολ? Όχι, να μην ρωτήσει κάτι, να ολοκληρώσω. Μάλιστα, δεν έκανε ευκαιρία. Ρε, καταλαβαίνεις τώρα. Έκανε ευκαιρία. Παρά ότι το γεγονός ότι ο Ανικό είναι ένας καλός προπονητής και ξέρει να δουλεύει, ο Άρης μετά το 60. Έχει πάρει δεν είναι θεωρητικά. Έχει πάρει τα ενία του αγώνα. Τι πήρε ο Άρης? Πήρε τα ενία του αγώνα. Ο Άρης. Είχε χώρους. Και έκανε δύο μάτια. Μάτια έκανε, τι αυγά. Δύο ευκαιρίες μάτια. Μάγει μέσα. Εντάξει, γιατί ο Γκαρσία, αυτός ο Αλκαράς ποδοσφαιρικά, εντάξει, με τον Αστέρα Τρίπολης το έβαλε. Ναι. Τώρα που έπρεπε να μας δώσει το χ. Στο ένα μέτρο κεφαλιά. Αλλά τώρα να στο πω το έργο. Τι είναι, κεφαλοσφαιριστής δεν είναι ο Γκαρσία κοντός? Γιατί είναι ο. Ναι. Ο Μπακασέτας κεφαλοσφαιριστής. Το έβαλε. Είναι ο Μπακασέτας. Θα στο πω μετά. Δεν ήρθε η ώρα του Μπακασέτα να σου αναλύσω. Επειδή πρέπει να πάμε γρήγορα. Τι έκανε ο Άρης, πήρε κατοχή μπάλας. Σου πω εγώ τι έκανε ο Άρης. Τώρα σου πω τι έκανε ο Άρης. Ο Άρης πήρε χώρους γιατί πήγε στον Γκαρσία και στον Γκάμα. Εντάξει. Ο Κούρτη ο Παπαγεωργίου, ο Κόρμπος. Ο Μασούρας και ο Τσιλούλης. Πρόσεξε τώρα. Τον ένα τον κλείσαν, το ένα το ποδάρι που ζητάει μπέναλτι. Σου πω γιατί δεν είναι μπέναλτι. Γιατί άμα ήταν μπέναλτι θα διαμαρτυρότανε την ώρα που έγινε το μπέναλτι, θα πέφτα πάνω στο διαιτητή, θα γράφει μέτρος προς την πρώτη σελίδα, θα γράφαν οι άλλες σελίδες, θα πήγαινε ο προπονητής και μα τη φωνή να πούμε την μπάσα στο αυτό, θα έλεγε μπέναλτι, με σφάξαν, με κάναμε, αλλά δεν πήγαν. Πάει με το αριστερό πόδι, πάει να φάει τον Παπαγεωργίου, πάει να φάει τον. Πώς το λένε, τον μπανάνα. Του κλείνουνε το καλό το πόδι. Και κάνει αλλαγή και πάει στο δεξί το πόδι. Εκεί πέφτει. Του κάνεις λίγο έτσι και πέφτει. Γιατί πέφτει? Γιατί έχει πάει μπάλα στο κακό του το πόδι. Αμέσως εσείς βγάλατε μπέναλτι. Για αλλά εκεί είστε εκεί, πάρουν ξέρω εγώ και άλλοι 10 αριανοί. Έτσι είναι το μπέναλτι. Εγώ σου λέω είναι μπέναλτι. Άντε να το δώσει το μπέναλτι. Δεν θα διαμαρτυρηθούν και οι Πανιώνοι. Τους έκλεισε τους δύο παίχτες του Άρη, τους παιχταράδες, και ο Πετράκης και ο Γιωαννικό. Τους έκλεισε καλά. Γιατί τους έκλεισε? Γιατί δεν φοβάται του Γουινές, τον πιάνει εύκολα ο άλλος ο Τομίγκες, εύκολα στον κλειστό το χώρο, δηλαδή τον παλεύει. Δεν είναι τίποτα το τρομερό ο Σέντερφορ και οι τρεις χαφ δεν είναι παραγωγικοί. Ο παραγωγικός χαφ στον πάγκο παίζει 10 λεπτά. Και ο Άρης κερδίζει χώρο με τους γυρίζει την μπάλα γύρω-γύρω. Και τι ωραία τη γυρίζει την μπάλα γύρω-γύρω, ναι, κτλ. Α, δεν μπαίνει μέσα. Ο Χαφ πρέπει να μπαίνει μέσα. Παγκόσμιο ποδόσφαιρο βλέπεις. Όλοι οι Χαφ παίζουν περισσότεροι 4-3-3. Ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Και το εξάρι πατάει, σου πω εγώ. Παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο. Το εξάρι έχει γίνει εξαροχτάρι. Άστορε, εντάξει, ο Φερναντίνιο, ας πούμε, που είναι εξάρι στη Σίτη. Και οι δυο Σίλβα είναι που πατάνε την περιοχή να πατάνε 5. Και ένα Σομπάκ 6. Πατάει και ο Φερναντίνιο πολλές φορές. Ή έχει το σούτ από μέση απόσταση. Έχει κανένας από τον Άρη σούτ μέση απόσταση? Οι παίκτες του Μπάσα, Ματίγια και Σιώπης δεν έχει. Κάθε τι πάσα έχει, δεν έχει. Δίδυση τρίπλα έχει να μπει σαν τέταρτος να σκοράρει, δεν έχει. Πέσαν όλοι πάνω στο δύο Μπρούνο Γκάμα και στον Γκαρσία. Τους πιάνουν οι μάγκες οι προπονητές, γιατί υπάρχουν και προπονητές μάγκες. Και το δικός μας ο Παντελίδης που τον υποστηρίζουμε με τα πακέτα τσιγάρα, παφ-πουφ-παφ-πουφ. Το μυαλό του έχει σαλέψει, να πούμε, και πάει και κάνει pressing ψηλά στον Παναθηναϊκό. Δυο φάσεις και τον ισοφαρίζουν αντί να κάτσει πίσω. Έχει μεγάλη ανάλυση η ιστορία του ποδοσφαίρου. Μεγάλη ανάλυση έχει το ποδόσφαιρο, αν το δεις μελετημένα και ωραία. Είπε κανείς όχι? Είμαι κανείς όχι, παλικάρι. Διαφώνησες σε κάτι από αυτά που είπες, παλικάρι μου? Εγώ διαφώνω. Ναι, διαφωνείς. Σε κάτι λέει όλος ο κόσμος. Τι λέει ο κόσμος? Εσύ, γιατί σου, επειδή επιλέγεις να προκαλείς. Εγώ επιλέγω να προκαλώ. Εγώ μελετάω την μπάλα, ρε. Είπα όχι. Τι είπες όχι? Εγώ μελετάω ποιος παίζει αριστερό μπακ Παπαγεωργίου. Τι πόδι έχει? Δεξιοπόδαρος. Γιατί δεξιοπόδαρος? Γιατί ο άλλος την έξω κίνηση δεν την έχει. Κλείνει μέσα καλά. Μπρούνο Γκάμα. Τι πόδι έχει ο Μπρούνο Γκάμα αριστερό? Ποιον έβαλε αριστερό στόπερ? Τον Μπανανά. Τι ποδάρι έχει ο Μπανανά? Δεξί ποδάρι. Άρα δύο κλείνουμε το ποδάρι αυτού του αριστερό. Δύο ποδάρια τα δικά μας. Έρχεται και ο Κόρμπος που είναι σκυλί πιτμπούλ. Τρία τα ποδάρια. Το κατάλαβες κόκκινε? Άστορα τα μπέναλτι. Το θέμα είναι ότι ο Άρης άμα του κλείσει αυτούς τους δυο, οι άλλοι δεν κάνουν γκολ ούτε του Αγίου Βαρθολομαίου. Το κατάλαβες? Αυτό πρέπει να πεις. Ναι, πρέπει να πω. Γιατί για να κάνει γκολ ο Ντεγκίνη πρέπει να φορτώσουν αυτοί εδώ. Άμα τους μπλοκάρεις, αυτομάτως αδρανοποιείται να ούμε και ο Γιουνές. Κόκκινε μου, γλυκέ μου. Ασούμε. Αυτό πρέπει να πεις στους Αριανούς. Ναι, τι να πω τους Αριανούς. Είναι ότι ο Άρης, ναι, παλικάρι, έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Ναι, τι να παρόλα αυτά, ναι,
Έχει, κάνει, έχει πέρα ένα αξιόλογο προπονητή. Άντε ρε Σταλό, και... για την έκθεση ιδεών τώρα δεν δίνουμε πανελλήνιες έκθεση. Άσε τον αξιόλογο προπονητή, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος και τίμιος και έχει δουλέψει και έμπειρος κτλ. Ναι. Αλλά ο Άρης είναι, είναι για να παλέψει 7ος, 6ος, 8ος. Δεν τον κάνουμε τώρα πρωταθλητή τον Άρη. Καλή ομάδα, πληρώνει ο πρόεδρος. Φάγαν τις δυο φάπες για να έρθουν λίγο στα συγκαλά τους. Γιατί βγάλανε γλώσσα μεγάλη κι αυτή. Όχι. Και άλλοι παοξίδες χωρίς να παίξουν μπάλα μισό λεπτό. Και πάω και κέρδισα. Και τι κέρδισες που κέρδισες. Σε έκανε γιογιό 45 λεπτά. Έκανε δύο ευκαιρίες ο Μάντζιος και μία ο Τριάδης. Ποιος ήταν? Ο Κριάδης. Τριάδης. Τριάδης. Ο Κριάδης. Τριάδης, ρε. Κριάδου είχαμε στο Λύκειο. Μία. Τριάδης. Τριάδης λέει. Ταφρό. Ταφρό, ναι. Πού Τριάδης. Το άκουσες το κάπα. Κριάδης είπες. Τέτοιο κριάρι που είσαι. Κριάρης ναι. Τριάρης λέγεται. Από ένα βρωμοχώρι εκεί το σέρα. Τριάδης, όχι τριάρι. Τριάδης, τριάδης. Τον έκανε τριάρι. Από ένα βρωμοχώρι εκεί στα σέρα. Τριάδης. Τον έκανε τριάρι. Τέσσερις τόνους τρέλα ο Τριάδης. Λέω τέτοιος παίκτης παίζει στον Απόλλωνα. Το διώξανε από την Ξάνθη. Παιχτάρα. Αλλά άμα το δεις στον δρόμο και είσαι ασφαλίτης, του λες: έλα εδώ στοιχεία. Δώσε εδώ που ήσουν χθες. Η δολοφονία που έγινε εδώ στο Λιβάδι, τι είσαι. Τα στοιχεία σου! Και την ώρα που ήσουν, Τριάδης. Δώσ' μου γρήγορα τα στοιχεία. Άστα, λεκό, και μη συμπληρώνεις. Άστα, εγώ το είπα. Άστα. Αυτά εγώ τα λέω. Μίλη, κάτσε. Άσε, κοίταξε, κάτσε την πάντα τώρα. Αυτά με τα στοιχεία εγώ τα λέω. Άστα, βοηθώ Ατάκας τώρα δεν θέλω εγώ. Βοηθώ Ατάκας είσαι. Αναφύγω, αν δεν θέλω, δεν ενοχλεί τώρα. Με εκείνη βοηθώ Ατάκας τώρα. Πιέσαι εκεί τον καφέ να παίζει το σάχαρο. Αυτό είναι δικό μου. Κάτι δικό μου δεν το παίζει. Βοηθώ Τριάδη τώρα. Τα στοιχεία σου είναι δικιά μου Ατάκα. Δώσα στοιχεία σου. Ακριβώς. Δώσα στοιχεία σου γιατί είπαμε Ζαβίρου, χαίρεσαι πάλι. Πες ό,τι θέλεις. Σε έκανε ο Κυρκός τα σκόσκινα. Αυτό είναι δικιά μου Ατάκα. Εντάξει, ρε καλά. Εντάξει. Λέγε. Άντε, παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Καλή μπάλα δεν βλέπουμε. Ναι. Ότι ξεκαθαρίζει. Ποιο το είπε ένα δεν βλέπουμε καλή μπάλα. Εγώ τώρα. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν σ' άρεσε. Έχει βγάλει μια γλώσσα να. Ναι, ναι. Και του γλύφει πατόκορφα. Φρε, τι να γλύψω εγώ. Εγώ έχω δει έναν Ολυμπιακό που στα 25 πρώτα λεπτά η ΑΕΚ τον έχει βάλει στα δίχτυα. Πώς τον έβγαλε στα δίχτυα. Τον έχει γιατί, κάνει γιογιό. Γιατί, γιατί. Ξέρεις να το εξηγήσεις. Δεν ξέρεις να το εξηγήσεις. Μπορώ να πω τι είδα. Εσύ θα πεις από το Διακογιάννη τώρα και το Φουντουκί. Μπορώ πεις, να πω τι είδα. Θα ακούς τα παιδάκια στα σχολικά έκθεση. Ξέξε, πριν το φας το κεφάλι αυτό. Να μπορώ να πω τι είδα. Τι να δεις, αφού είδα μια ΑΕΚ η οποία πίεζε. Πίεδε. Έκανε ευκαιρίες. Ναι, είχε δοκάρι. Ναι. Γιατί. Το γκολ δεν της ήρθε. Γιατί, γιατί, γιατί. Το γκολ δεν της ήρθε. Το goal, ναι. Εντάξει. Ναι, 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 ναι. Και από εκεί και πέρα ναι, η ΑΕΚ έχασε την αυτοσυγκέντρωσή της με την κολάρα του Φορτούνη. Αυτή είναι η αυτή σου. Λοιπόν, άκουγα τώρα να δεις για την ΑΕΚ. Είχα κάνει μια ανάλυση προχθές για το match ΑΕΚ Ολυμπιακός και είχα πει ότι η ΑΕΚ θα μπει φουριόζα. Με αυταπάρνηση. Πάμε παλικάρια να τους δαγκώσουμε, να τους διαλύσουμε, να τους φάμε, να τους διαλύσουμε, να τους ξεσκίσουμε, να τους πιούμε το αίμα, να πρεσάρουμε ψηλά, να πάρουμε το κέντρο και. Καταρχήν, η ΑΕΚ Φουκαρού, παίζει με δύο χαφ, το Σιμόε και τον Γαλανόπουλο. Και ο άλλος παίζει με τρία χαφ. Αυτομάτως η Φουκαρού η ΑΕΚ. Ο άλλος έχει Καμαρά, Γιγέρμα και Φουρτούνη και ο άλλος έχει Σιμόε Γαλανόπουλο. Στο κέντρο λοιπόν η ΑΕΚ έχει αριθμητική ευθύ μείον έναν. Άκου τώρα να μάθεις μπάλα, Χαϊβάνη. Άκου εδώ. Για να καλυφθεί αυτή η αδυναμία έχει βγάλει η ΑΕΚ που έχει σε μικρότερη ποιότητα από τον Ολυμπιακό αυτό το πάθος που τι σημαίνει πάθος. Δεν είναι το πάθος. Είναι ότι πρέπει να κάνω εγώ δουλειές στον αγωνιστικό χώρο παραπάνω από όσες μου αρμόζουν. Δηλαδή είμαι σε μια εταιρεία η οποία να πούμε πουλάει να πούμε κοτόπουλα. Ή ξέρω εγώ, είναι φροντιστηριακός οργανισμός που δούλευα εγώ. Και αντί για 20 άτομα, ήμασταν 8 άτομα. Αλλά τα 8 άτομα πρέπει να βγάλουν, ας πούμε, δουλειά για 20. Για να βγάλεις δουλειά για 20 με 8 άτομα, πρέπει να τρέξεις παραπάνω από το 8ωρό σου. Το κατάλαβες? Για να το καταλάβει και ο εργαζόμενος. Πάει λοιπόν να παίξει ο Μπακασέτας αριστερό εξτρέμ στην ΑΕΚ. Ξεκινάει το match. Και γίνεται back the αριστερό, εξτρέμ αριστερό. Και επειδή η ΑΕΚ έχει αριθμητική αριθμία. Στο χώρο του κέντρου, τον βλέπεις και στο χώρο του κέντρου, τον βλέπεις σε σαν δεκάρι. Ο Γκάλο παίζει δεξί μπακ, παίζει δεξί εξτρέμ και πρέπει να μπει μέσα στην περιοχή. Ωστή, αφού είναι δεξί μπακ. Άρα το βάζει να κάνει πράγματα πέρα από τις δυνάμεις του. Να πάω στο Λιβάγια, στον ποιοτικό Λιβάγια. Τον βλέπω χαφ, τον βλέπω δεύτερο φορ, τον βλέπω φορ, τον βλέπω εξτρέμ δεξί. Αυτά κάνει η ΑΕΚ το πρώτο 20 λεπτό γιατί τη έχει γίνει ο πάτος να βάλει γκολ νωρίς. Γιατί ξέρει ότι αν δεν βάλει γκολ νωρίς, ο χρόνος που κυλάει είναι εις βάρος της. Ακριβώς. Τι ακριβώς. Είναι βιολογικό το θέμα. Όχι μόνο βιολογικό, αλλά. Η ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα μετά το 60 κρεμούσε. Γιατί κρεμάει. Γιατί παίζει ο Μάνταλος τον μπακ. Γιατί είναι. Παίζει τον εξτρέμ. Αυτή είναι η φυσική της. Όχι. Αυτή η φυσική της κατάσταση είναι μια χαρά οι αθλητές της. Απλά ο Τσιγκουναράς ο Μελισανίδης επειδή δεν την έχει δώσει ρόστερ προσπαθεί να τρέξει παραπάνω
Από όσο μπορεί. Σου λέω 10 χρονών τα είσαι αυτά. Με τον Φουκαρά τον Άρη. Θέλαν να πάρουν πρωτάθλημα. Με τον Ανανιάδη σεντερφόρ. Και ήρθε ο Τσατσέφσκι και τους διέλυσε στην προπόνηση. Και πήγαν και φάγαν 5-1 από τον Πανιόνι γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Τον Απρίλιο μήνα. Μάρτιο. Το καταλαβαίνεις, αυτό είναι η ΑΕΚ. Να πούμε τους ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Τρέχει ο Φουκαράς ο Μπακασέτας. Εγώ είμαι πολύ φιλέσφλαγνος στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και δεν θα κάνω κριτική. Ούτε στον Ουζουνίδη θα κάνω κριτική. Γιατί τρέξαν παραπάνω. Τελειώνει λοιπόν αυτή η ιστορία με την ΑΕΚ. Τρώει τον γκολ και εκεί πέρα έρχεται ένας σε κάτι κολόμπαρα εκεί πέρα στα υπόγεια, κάτι μούρες σαν τον προπονητή του Ολυμπιακού. Έτσι με κάτι μαλλιά άπλυτα, έχει να πληθεί καμιά εβδομάδα. Χέλτε σόρτερ δεν έχει να βάλει στο κεφάλι του κάνα τρίμηνο να πούμε. Και αξίριστος ρακέντητος να πούμε. Και κάτι μάτια με το βαθουλωτά, ένας ελεηνός τύπος. Εσύ πώς ξέρεις να αποφέρεις όνομα σαμπουάν. Μη. Εγώ λούζομαι για ψυχολογικούς λόγους με σαμπουάν. Γελάει ο ηλίθιος. Μη είπε η κόρη μου σήμερα, μπαμπά, αυτό είναι. Τι κάνεις για ψυχολογικούς λόγους. Με λέει πάνε πάρε μπαμπά, λέει αυτό. Πώς το λένε, σαμπουάν. Πώς το λένε. Να τι θα σου κάνω δώρο στη γιορτή σου. Σαμπουάν. Και παίρνω σαμπουάν για τα μαλλιά για ψυχολογικούς λόγους. Και κάνεις το κεφάλι. Και στον κουρέα πάω για ψυχολογικούς λόγους. Πάω στον κουρέα. Κοίτα το λες. Άστα ανακατεμένα. Κούρεσε. Τρίχια, μύτη, αυτή, φρύδι. Δεν πρέπει να είσαι περιποιημένος. Αυτό δεν το πιστεύω. Τι δεν το πιστεύεις. Εσύ δεν βγάζει, η μύτη σου δεν βγάζει τρίχες. Από κάτω. Δεν τις παίρνεις. Και τα αυτιά. Δεν τα παίρνεις. Εγώ πάω στον κουρέα. Έχω, το 3 ευρώ. Το χθενίδι να πούμε. Έχω πάρει από έναν Κινέζο εκεί. 3 ευρώ τον δίνεις. 3 ευρώ τον δίνεις. Απλώθηκες. Γιατί ο χθενίδις. Καλός. Πολύ καλός. Στην γειτονιά σου κοντά είναι. Σε κάνει και νιώθεις καλύτερα. Ναι, με ρίχνει και λεμόνι, μυρτό να πούμε. Σε βάζει και μυρτό έτσι. Ου, με κάνει και το μάγουλο. Γιατί δεν ζητάς και ξύρισμα. Με κάνει και ξύρισμα. Γιατί ξύρισες, πείτε τα ξύρισες εκεί. Σε αυτό ναι, τι θα πηγαίνω, ναι, σωστά. Σου δίνω μια. Λέω λοιπόν ότι ο προπονητής αυτός ο ρακέντητος να πούμε, του Ολυμπιακού, βγαίνει ο Φορτούνης και αντί να βάλει ας πούμε τον μπαχαλάκι, πως το λένε, ψηλό, πάει και βάζει αυτό το γόδι να πούμε, αυτό το ζώο 36 χρονών που περπατάει σαν αρκούδα να πούμε και βαρά στον Τέβη, αυτό το φουκαρά τον το γιάγια του ρε που το φέρα ποδοσφαιριστή τον Ολυμπιακό, το είπα και το πρωί. Θα πεθάνει μέσα στο γήπεδο να το βάλετε κανένα ημίχρονο. Μη! Δεν λέγεται γιάγια. Γιαγιά. Γιαγιά του ρε. Και φυσικά αυτό που δεν κάνει κανένας Ισπανός προπονητής γιατί είναι κυρίζια οι περισσότεροι. Βγάζει το Χασάν είτε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε είτε γιατί ήθελε να το βάλει και βάζει σεντερφόρ. Τι να σου κάνει ο σεντερφόρ στο 86. Δεν πάει να βάλει στο Σισε τρίτο στόπερ μαζί με τον Μπουχαλάκι. Τέσσερις ψηλούς. Άστο να γεμίζει τον Ουζουνίδη μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Θα κάνει γκολ. Μπούφι. Γι' αυτό λοιπόν πείτε είπα πάω και ένα ευχαριστώ. Σε αυτόν τον μπούφο τον προπονητή του Ολυμπιακού που έδωσε το μισό πρωτάθλημα χθες στον ΠΑΟΚ. Καρ. Αυτό τον μπούφο που είχε το Φορτούνι και βγάζει το Φορτούνι δεύτερο μπάτσο ο μπούφος για να βάλει αυτή την αρκούδα που χτυπάει το ταμ-ταμ. Πάμε τώρα. Να πω ότι οι χορηγός μας είναι τα καταστήματα Κοσμάουγλου που θα βρείτε τις πιο πρωτοποριακές, ενδιαφέρουσες, μοντέρνες τεχνοτροπίες τους. Ειδικά διαμορφωμένους χώρους μπορείτε να δείτε εφαρμοσμένη την κάθε τεχνική. Με τα κατάλληλα υλικά ώστε να έχετε πλήρη εικόνα του αισθητικού αποτελέσματος σε real time απεικόνηση. Τρία τα καταστήματα, δυτικά Ιθάκης 62 Μαντών 3 στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκ Μπότσα, Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί να βγάλετε κλειδιά immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά. Χρηματοκιβώτια, ναι. Οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Να πω ότι. Σήμερα. Ναι, να δώσουμε καταρχήν συγχαρητήρια στον Δημήτρο Παπαδόπουλο και τον Κώστα του Παπαδόπουλου. Παπαδόπουλο τι έκανε. Παπαδόπουλο. Τι έκανε ο Παπαδόπουλο. Από το γυμναστήριο Ultra Fighters. Ναι. Όπου κέρδισε στην Κίνα. Τον αγώνα τον οποίο μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει. Και εγώ να δώσω συγχαρητήρια σε φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, αλλά να δώσω και συγχαρητήρια σε φίλο μου τον Μπουρουτζούδη, ο οποίος κέρδισε με νοκάουτ με προπονητή το φίλο μου τον Στέφανο. Το Γατούλη. Στο Κιλκής. Άρα είχαμε τους φίλους μας που νικάνε. Μπράβο. Τι μπράβο. Όπου υπάρχουν επιτυχίες, συγχαρητήρια. Ναι, τι θέλετε. Έχουμε είδηση. Ναι, έχουμε είδηση. Σήμερα, Τι σήμερα να το φωνάζει το παιδί. Τι έγινε. Ναι, δεν θέλει να κάνει. Γιατί βιάζεσαι. Κάνει χιλιά. Εντάξει, εγώ απλά ήρθα να ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκε μόλις τώρα
η σύσκεψη για τα μέτρα τάξης στον ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Ότι δεν θα έρθουν υποξίδες. Εντάξει. Αυτό που αποφασίστηκε είναι θα υπάρξουν αυξημένα μέτρα από την αστυνομία πέριξ του Κλεάνδρη Βικελίδης. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 20 προσκλήσεις και μία σουίτα, όπως δηλαδή πήρε και ο Άρης στο παιχνίδι Κυπέλλου που έγινε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε εισιτήρια. Ο Άρης φυσικά και αποδέχτηκε το συγκεκριμένο αίτημα. Είπε όχι όμως η αστυνομία. Θα τοποθετηθεί επίσης προστατευτικό δίχτυ πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ αλλά και στη θύρα 2. Για τις κοτρόλες που θα πέφτουν. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Πολύ καλό καφέ κάνει η αδερφή σας το πρωί. Ναι. Είναι γλυκύτατη σαν και εσάς. Τι καλό παιδί. Λέγε ρε. Τάκ, τάκ, τα είπε ο άνθρωπος. Εντάξει. Λέγε κόκκιν, τι έγινε, σε έπιασε το ζάχαρο πάλι, τι έγινε. Ένα 40 ανέβηκε. Τελείωνε. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ. 3,25 έχω ζάχαρο. Ναι, σε γλυκός άνθρωπος. Λέγε κόκκιν. Για τον ΠΑΟΚ, τι να πω. Τι να πει για τον ΠΑΟΚ. Κατατροπώνω τον προπονητή του Ολυμπιακού. Το θεωρώ υπεύθυνο για την ισοπαλία. Τη στιγμή που η ΑΕΚ βιολογικά κατέρε. Κατέρε βιολογικά. Δύο κινήσεις ήταν να κάνει. Και αναγκαστικές να ήταν οι αλλαγές. Φορτούνης δεν βγαίνει και νεκρός. Αλλά και αναγκαστική να ήταν η αλλαγή. Δεν μπαίνει εκείνο το βόδι. Εκείνο το βόδι το οποίο τα 100 μέτρα κάνει σε 1,5 χρόνο και το φέρει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Στα Βαλκάνια δηλαδή. Μόνο στα Βαλκάνια θα μπορούσε να παίξει ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Τουρέ. Ποδοσφαιριστής δηλαδή παλέμαχος πλέον στα 36. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο. 2,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το παλτό, βιολογικά παλτό. Προσέξτε πώς μιλάω, βιολογικά παλτό. Θα βάλει το μπουκαλάκι. Σε κάψω, θα λείψω στην Ελλάδα. Υπάρχει. Φυσικά προσέχω τι λέω. Σαν παίκτης είναι άλλο, σαν βιολογική κατάσταση είναι άλλο. Ο άνθρωπος περπατάει, δεν μπορεί να τρέξει. Άλλο αυτό και άλλο το άλλο. Ο Μαραντόνα σήμερα 60 χρονών, άμα μπει μέσα, θα μπορεί να κάνει 10 μέτρα. Άλλο το ένα, να άλλο το άλλο. Κάτι. Να ρωτήσεις κάτι. Λοιπόν, το ότι ο Φέτβα. Φετβαζίδης, έτσι το φωνάζουμε. Ναι. Χάνει αυτό το οποίο δεν χάνεται. Ποιο δεν χάνεται, από αυτό μπορεί να τα χάσει. Και ο Πόνσε μπορεί να το χάσει. Μπράγμα, οι Πάνθες έχουν χάσει. Οι μεγαλύτεροι παίκτες του κόσμου έχουν χάσει αυτά τα οποία δεν χάνουν. Επιμονή μου βάσει ο Φετβαζίδης είναι χασογκόλης. Ωραία, είναι χασογκόλης. Είναι χασογκόλης. Το ότι χάνει αυτό το οποίο δεν χάνεται είναι ευθύνη του προπονητή. Τι είναι ευθύνη? Του προπονητή. Σου λέω τότε. Ερώτηση κάτω. Σου λέω την ευθύνη του προπονητή. Πού αναλογεί. Εντάξει. Εσύ ήθελες άλλη αλλαγή. Δύο αλλαγές άλλες. Θες δηλαδή τον επιθετικό. Δεν γκολ. Βγάζεις επιθετικό βάζει στο όπερ. Ο Φετβαζίδης στο 1-0 να βγεις αντεπίθεση δεν θα κάνει το 2-0. Οκ. Άρα λοιπόν ο προπονητής φταίει. Δεν βέβαια ο Φετβαζίδης. Ο Φετβαζίδης φταίει που γεννήθηκε χασογκόλης. Ο Φετβαζίδης. Ότι ο συγκεκριμένος παίκτης με την μπάλα στα πόδια τη μιλάει. Ναι. Είναι πολύ καλός. Ναι. Και τη βρίσκεται πάντα σε σημείο για να σκοράρει. Ναι. Λέει κάτι. Όχι. Και ο άλλος δύο ώρες. Εντάξει. Και ο άλλος. Να τελειώσω εγώ. Γιατί υπάρχει λόγο. Αν βελτιώσει τα τελειώματά του. Πώς θα τα βελτιώσει τα τελειώματα? Γιατί αυτό είναι κάτι που τα βελτιώνει. Δεν βελτιώνει τα τελειώματα. Κάνεις λάθος. Η μπάλα ή την ξέρεις ή δεν την ξέρεις. Δεν μαθαίνεται. Λοιπόν, τα τελειώματά του βελτιώνονται. Ρώτα ένα προπονητή. Ναι, θα κάνει το Φετβαζίδη να κάνει καλά τελειώματα. Εγώ σου λέω να κατεβάζει τον Ιησού Χριστό. Τους 12 μαθητές που παράτησαν τις γυναίκες τους να γίνουν ψαράδες. Και πού το ξέρεις ότι ήταν όλοι είδες βέβαια. Εντάξει, μπορεί να ήταν οι μισοί με άντρες να πηγαίναν. Δεν ξέρω ρε κόκκινε, πού να ξέρω τι κάνανε οι μαθητές. Ξέρω εγώ τι κάνανε. Είπες ότι παράτησαν τις γυναίκες. Εγώ ξέρω παράτησαν τις γυναίκες για να ακολουθήσουν. Είσαι τέρας παραπληροφόρησης. Παραπληροφόρησης. Εντάξει, τότε ήταν τεμπέληδες, τότε που δεν είχαν γυναίκες και παιδιά. Πες ρε φίλο. Έτσι λέω εγώ τώρα, αυτό είναι το θέμα μας. Κατέβασε τον Άγιο Φανούριο, κατέβασε όλους τους Αγίους. Το Φετβαζίδη, διαβάστε τον, τάξτε τον, πάτε τον στην Τίνο, πάτε τον στην Παναγία Σουμελά. Γκολ δεν μπορεί να βάλει. Μπορεί να βάλει ένα στα 10. Εντάξει, μπορεί όταν το μάτς είναι 2-0 να κάνει το 3-0, να σου το πω και αυτό. Το κρίσιμο γκολ δεν θα το βάλει. Και ξέρεις γιατί θα το βάλει? Γιατί είναι, όσο είναι κοντός, κοντή είναι και η ψυχή του. Κάτι κοντούς που το λέει η ψυχή τους. Είναι κοντός και άψυχος. Γιατί όταν μιλάς την μπάλα έξω από την περιοχή και όταν φτάνει η φτέρνα σου να πατάει τη μεγάλη περιοχή εκεί που καίει η μπάλα, εκεί σε θέλω ρε μεγάλε. Πρέπει να είσαι κρύο αίμα. Εκεί σε θέλω ρε μεγάλε. Πρέπει να είσαι κρύο αίμα. Αυτός δεν μπορεί να βρει πούλμαν στα 10 μέτρα. Πούλμαν δεν μπορεί να βρει. Λάθος σημείο. Άσε ρε κόκκινε τώρα 400 και 500 χιλιάρικα κάνει αυτό το τελείωμα τώρα. Στο ερασιτεχνικό άμα γίνει δεν μπορεί να βγει έξω δύο μέρες ο παίκτης τώρα. Φλόγα να ρίξει λαγκαδίκια να. Σταμάτα λίγο ρε. Φλόγα λαγκαδίκια να παίξουνε. Και το χάσει αυτό το γκολ στα λαγκαδίκια. Θα τον κάνουν αλλαγή. Τρεις μέρες δεν έβγαινε στο χωριό, ρε. Πλάκα μας κάνει τώρα. Ερώτηση που θα σ' αρέσει. Και το άλλο. Τι κάνει λάθος η ΑΕΚ σε εκείνη τη φάση? Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ σε αυτή την αντεπίθεση ποιο λάθος κάνει? Φεύγουνε 5 με 3.
πέντε παίκτες της ΑΕΚ με τρεις του Ολυμπιακού. Πού πάνε και οι πέντε παίκτες της ΑΕΚ? Πάνε στον έναν. Είναι τόσο ηλίθιοι που πάνε πέντε παίκτες και μαρκάρουν τον έναν και είναι οι αγέλη. Και δημιουργούν κενά. Και δημιουργούν τέτοια κενά που και στον έναν. Να η διαγωνία κίνηση και τελείωσε. Πώς την είπες? Να η διαγωνία κίνηση. Τελείωσε. Γεωμετρία τι είχες? Ήσουν καλός. Γι' αυτό ξέρεις και τη διαγώνια κίνηση. Γιατί από την μπάλα δεν την ξέρεις για μια φορά. Από τη γεωμετρία την ξέρεις. Τι να σε κάνω, μωρέ. Τι να σε κάνω. Άκου μια ερώτηση που θα σ' αρέσει. Ναι, κάνε μου. Πρώτη φορά είδα Άρη. Εσύ, πρώτη φορά είδα. Λέει ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης. Ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης. Μου άρεσε το ερώτημα και θέλω να σου το μεταφέρω. Πόντιος είναι. Δεν ξέρω με τι μιλάω. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, λέγε, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Στα στημένα μείνετε ζώνη. Ποιο? Ο Άρης. Όλοι ισπανιστήνονται σε. Και έβαζε τον Σιώπη να μαρκάρει, ρε φίλε. Τον πήρε χαμπάρι ο Ανικό και του έριχνε του φιλού στο σημείο εκείνο που του δημιούργησε πρόβλημα. Αυτόν που λέτε προπονηταρά. Πάτε καλά. Θέλω να το απαντήσει το φίλο. Ναι, ο Σιώπης πρέπει να κάθεται. Βεβαίως, πολύ ωραία παρατήρηση. Και ο Πόντιος, πολύ ωραία παρατήρηση. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι Παναγιωτίδης. Κανένα Μηταλά, κανένα με το Σαββατοκύριακο. Δεν με απασχολεί. Το Παναγιωτίδη δεν είναι. Τι δεν σε απασχολεί. Σε απασχολεί και ποιο είναι από κάτω. Να έχει φωτογραφία, να ξέρουμε δηλαδή τι. Πολύ ωραία παρατήρηση. Άλλε φωτογραφίε. Πολύ ωραία παρατήρηση. Ο Σιώπης πρέπει να είναι αυτό που θα μαζέψει στο ημικύκλιο τη περιοχή την απόκρουση. Έτσι, όταν σκάσει μπάλα εκεί σε μια απόκρουση, να πάει στο Σιώπη και όχι στο Σουτέρ. Πολύ ωραία η παρατήρηση. Πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Πάνω από δύο φίλοι ρωτάνε. Το Σιώπη με ένα 60 δεν το βάζει να πηδήξει και βαλιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι απαράδεκτο. Όπως και είπες προηγουμένως, πολύ ωραίο. Παρετήσει από προπονητή του Ολυμπιακού όταν σε κάνει κόλλο Μπακασέτα στο κεφάλι. Ο Μπακασέτα στα 80 του να ζήσει. Θα μαζέψει τα παιδάκια του, τα εγγόνια εκεί στο τζάκι. Και θα ρίχνει αυτή την κεφαλιά. Ο παππούς έβαλε γκολ με κεφαλιά μία στην καριέρα του. Γιατί παππού? Γιατί ο παππούς είχε πολύ καλό αριστερό ποδάρι. Είναι σαν να μου βρεις γκολ του Μυρτσέκη με το πόδι. Δεν γίνεται. Ποιος? Ο Μυρτσέκης. Ε, τι? Μόνο μου το κεφάλι έβαζε. Με το πόδι τάκα. Ναι, κατά 80% βέβαια. Ποιο 80, ρε. 150%. Γιατί ο Αλέκος Αλεξιάδης έχει βάλει γκολ με το πόδι. Δεν το ξέρω. Τα 90... ξέρω το 90% των γκολ με το κεφάλι. Okay, εγώ λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Δεν λέω ότι τα... Το έχεις δει αυτό στη ζωή σου? Κοίταξε. Άκου. Ο Μυρτσέκης δεν ήταν το όνομα. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε μια επαφή με τα δύο. Σήμερα θα έπαιζε μπάλα. Λοιπόν, θα ήταν στη θέση του Μάτζιου να πω. Πρόσεχε τώρα. Με το κεφάλι ήταν λίρα 100. Με το πόδι έλεγε ο Θεός να μας φυλάει. Είμαι στο Καριλάο σε προπόνηση παλεμάχων της Εθνικής. Λάθος κάνω? Όχι, δεν κάνεις λάθος. Και χτυπάνε μπέναλτι. Και πάει ο Αλεξιάδης να χτυπήσει τον Χριστίδη μπέναλτι. Και πάει ο Αλεξιάδης, δεν ήξερα να βαράει μπέναλτι. Φέρνει φορά, φαπ, βαράει μια βολή, να το αποκρούει ο Χριστίδης. Παίρνει μπάλα ύψος και πηγαίνει προς τον πέναλτι. Και κάνει πίσω βήμα το Αλεξιάδης. Και κάνει μια κεφαλιά. Τραβάει μια κεφαλιά και τη στέλνει στο γάμα. Και λέω, είναι δυνατό, ρε φίλε, 10 χρονών. Πώς αυτός ο άνθρωπος με το πόδι δεν μπορεί να το βάλει και το κάνει με το κεφάλι. Αυτό το αναρωτήθηκες τώρα ή στα 10 σου? Στα 10 μου. Συγχαρητήρια. Πήρες από κανέναν έτσι. Δεν είπε κανείς ότι πρέπει να σε βάλουν στο πανεπιστήμιο. Από στα 10 το έπιανε το ποδοσφαιρικό πανεπιστήμιο. Ναι. Δεν είπε κανείς όπως ήσουν μια ποδοσφαιρική διάνοια. Εσύ τώρα, μα δώσεις εξετάσεις, θα περάσεις το τρίμηνο, ας πούμε. Στο πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο του Ποδοσφαίρου εννοώ. Δεν ξέρω. Θέλω να σου πω ένα παιδάκι 10 χρονών. Μισό. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Δύο παιδάκια 10 χρονών. Είναι στη Μαρμίτα. Και βλέπουμε πάω καπόλων. Ναι. Του Γιαννάκη ο αδερφός είναι ο ένας. Δεν μας απασχολεί. Προσωπικά δεδομένα. Ναι, εντάξει. Και εκείνη την ώρα που παίζει πάω ΚΑΕΚ, παίζει η Λίβερπουλ με τη City. City. Ωραία. Και τι λένε τα δύο παιδάκια. Τραγικό παιχνίδι. Ναι, τραγικό παιχνίδι. Τι λένε τα δύο παιδάκια όμως. Τι είπανε παιδιά. Παοξάκια και τα δύο. Ναι. Ρε παιδιά, θα βάλετε ήχο, λέει, στη City. Θα ακούμε για τον Τριάδη, λέει, και τον Βαφέα. Και απέτυσαν τα δυο μωρά να βάλουμε ήχο στη City. Φυσικά δεν έγινε, γιατί οι βλαχοπαοξίδες εκεί ουρλιάζαν, να πούμε. Πού να βάλει ήχο. Αλλά ο νέος παοξής, που είναι 10 χρονών και 11. Δεν είναι ο νέος παοξής. Ο νέος παοξής που είναι 11 χρονών και θα γίνει 30 όταν εμείς θα αποχαιρετήσουμε το μάτι του τον κόσμο. Και υπάρχουν οι ανάλογοι Ραπτόπουλοι και κόκκινοι σε αυτό το ραδιόφωνο, αν υπάρχει και αυτό μετά από 20 χρόνια. Όταν πεθάνουμε, ρε παιδί μου, και αυτά γίνουν 30 χρονών. Και τα πείστε, παιδάκι μου, πάω καπόλων, τι είδε. Δεν θα στραβώσω το στόμα. Να κάνει. Για να το πει, ρε, εσύ, αυτό που έδειξε εχθέ στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι ποδόσφαιρο. Καρδεσά! Έχει στραβώσει το στόμα, το πήγε στο αυτί. Α! Δεν θα σου πει αυτό 11χρονο. Το πήρα πριν από 5 χρόνια. Καλά έκανε. Ναι, το πήρε χαμπάρι τώρα. Το πήρα χαμπάρι τώρα, εγώ αργό είμαι. Δεν είσαι αργό. Όχι, δεν είσαι αργό. Απλά έτυχε να συνευρεθεί. Ναι. Με παιδιά ναι. Και είδες ότι και ξέρουν και τους παίκτες απ' έξω και τα χαρακτηριστικά. Τα πάντα ξέρουν. Πιο πολλά από εμάς ξέρουν. Ακριβώς. Με τα PlayStation και όλα αυτά. Όχι μόνο το PlayStation και τα υπόλοιπα. Αυτός λοιπόν είναι μιας άλλης γενιάς. Έχει κερδίσει. Όπου έχει αυτός, κερδίσει όπου η αυτός, εικόνα ναι. Του πραγματικού ποδοσφαίρου. Ναι, 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 ναι.
Αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Δεν θα σου πει μετά από 20 χρόνια ο Έλληνας των 30 ετών. Α, μακάρι αυτό που είδα στη Μαρμίτα με αυτά τα δύο παιδάκια 11 χρονών να μην τα συνεπάρει το καφριλίκι και η βαλκανιοποίηση της Ελλάδος. Εντάξει. Ελπίζω λοιπόν αυτό το α, έπαιξα μπάλα, έπαιξα μπάλα, κέρδισα. Αυτό δεν το πούνε αυτά τα παοξάκια σε 20 χρόνια. Κλείνει η παρένθεση και πάμε παρακάτω. Χριστάκη, γάβρος εσύ και φαίνεσαι, εγώ δεν σε έβρισα. Εντάξει. Γάβρος είναι βρισιά. Ναι, είναι βρισιά. Γιατί είναι βρισιά. Λέει, πες κόκκινη για το που λένε στο κουάντερ σου και το πέναλτι που κάνει στον Καρέλη, ή δεν το είδε. Ναι. Το είδα. Είναι πέναλτι. Είπα εγώ, δεν πριν δεν είπα ότι ναι. Είναι πέναλτι. Ναι. Και με λες Γαβρόπουλε. Είσαι και φαίνεσαι και εσύ όλο το σόι. Το φόι, γιατί το φόι. Εγώ είμαι δηλωμένο. Τι είσαι δηλωμένο. Εγώ πει τι ομάδα είμαι. Τι ομάδα είσαι. Εγώ είμαι Ηρακλής. Ηρακλής. Δεν αλλάζει αυτό. Εντάξει, θε μπήκα από τι μεγάλε. Σχολιάζει τελευταία φάση Ποντένσε, Γκερέιρο και Φετβατζίδη ένα γενικό σχόλιο. Το είπαμε πριν από δευτερόλεπτα. Τα είπαμε, ρε παιδί. Πέντε παίκτε κυνηγάν τον Γκερέιρο, ο οποίο κάνει σε δύο παίκτε, οι οποίοι είναι ο ένα στον πέναλτι και ο άλλο στη μικρή περιοχή δεξιά. Όπου και να τη γύριζε, θα βρει και δικό τη. Πέντε, κοίτα, να η φάση. Ανικανότητα Μάρτιν να διαχειριστεί το προβάδισμα του Ολυμπιακού φόνο η ομάδα για χαφ. Αδικαιολόγητα κλείσει και πίσω ο Ολυμπιακός. Κώστα θα πάρει ο Πάκ το πρωτάθλημα παίζοντας τη χειρότερη μπάλα. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Θα πάρει το πρωτάθλημα παίζοντας τη χειρότερη μπάλα, γιατί παίζοντας τη χειρότερη μπάλα πήρε δύο ντέρμπι. Ο Γκάλο, γιατί δεν κάνει φάουλ στον Ποντένσε να κόψει την αντιπίθεση. Παιδικά λάθη. Πολύ σωστή ερώτηση. Κοίταξε, φίλε, ο Γκάλο το 90 έχει τρέξει καμιά 8 χιλιόμετρα. Δεν ξέρουμε τι πνευμόνι, τι ψυχή έχει μέσα τον Γκάλο. Εντάξει, εσύ το βλέπει από την πολυθρόνα σου με 90 σφιγμούς, με τις αρτηρίες βουλωμένες και άλλο τρέχει σαν το βόδι εκεί πέρα. Πώς σχολιάζεται την απόφαση του Γκουαρδιόλα να δώσει το Μαχρέζ το πέναλτι. Αυτό αν το λες στατιστικός, ναι. Έχω απάντηση. Σε ακούμε. Στα τελευταία 5 πέναλτι που έχει εκτελέσει ο Μαχρέζ, τα 3 χαθήκανε μαζί ναι. Με αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχει βάλει μόνο 2 δηλαδή. Άρα δεν είναι πέναλτίστας. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν και ο Κλοπ και ο Γκουαρδιόλα είναι ντεφορμέ. Ντεφορμέ. Μαζί και οι ομάδες τους. Δεύτερον, ο Μαχρέζ επειδή έκανε 2 ιστορίες για να πάει στη Σίτη και δεν πήγε. Ίσως το έκανε για να του δώσει ψυχολογία. Το σούταρε στο γάμο του Καραγκιόζη και έφυγε τόσο ψηλά η μπάλα είναι μια άλλη ιστορία. Κοίταξε, κόκκινε. Την ώρα που είναι να χτυπηθεί το πέναλτι. Κάτι είχε στο μυαλό του. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ο προπονητής και αυτός εκείνη την ώρα η σφιγμή του πρέπει να είναι χαμηλή. Πρέπει να βλέπει στα μάτια των ποδοσφαιριστών πώς λειτουργούν. Στο λεπτό μέχρι να χτυπήσει. Δεν διαφωνώ, ρε. Δεν γίνεται τώρα. Ο άλλος είναι λέει, δεφορμέ και ο Γκουαρδιόλα και ο Κλοπ. Ο άλλος λέει ότι της Manchester United το προπονητής έχει γυναίκα ψυχολόγο. Σε άλλο δωμάτιο θα κοιμούνται. Τι ψυχολόγητος. Ο πιο ψυχολόγητος σνόμπ προπονητής παγκοσμίως είναι αυτός εδώ. Ένα ήταν το καλύτερο παιχνίδι αυτού του Σαββατοκύριακου. Ποιο. Και είχα την ευκαιρία να το δω Σάββατο βράδυ αργά. Ποιο. Dortmund Augsburg. Ναι. Και. Με αυτόν τον απίθανο Ισπανό που μπήκε αλλαγή ναι. Και έκανε hat-trick. Ποιος είναι. Λοιπόν, ο Πάκο Αλκαράθ, νομίζω. Ο Αλκαντάρα. Όχι Αλκαντάρα. Ποιο. Πάκο θα θυμηθώ. Ο Πάκο θα θυμηθώ. Εντάξει, ωραία. Okay. Το είδε, εγώ δεν το είδα. Το είδα, σου λέει, έπαθα πλάκα. Μπράβο. Απίστευτο παιχνίδι. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι μόνο ότι εκτελεί, κάνει και ένα φάουλ στο τέλο. Τον αφήνει άγαλμα. Μπράβο, ωραία. Το παιχνίδι της, που λένε όλοι ματσάρα τη United δεν είναι ματσάρα. Δεν το είδα. Λοιπόν, επειδή το είδα. Δεν λοιπόν, η United έπρεπε να φάει και τρίτο γκολ γιατί δεν έδωσε πεντακάθαρο πέναλτι ο διαιτητής στο 0-2. Ναι, δεν το ξέρω, δεν το είδα. Λοιπόν, να σου πω ψέμα, και από εκεί και πέρα αυτές τις αλχημίες. Να μου βάζει τον Pogba στόπερ. Να κάνει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και να κοιμάται ο Θεός γιατί αντιμετώπιζε την Newcastle που δεν είχε νίκη ακόμα. Είναι ιστορίας για γρήγορα. Κοίταξε, σου λέω, είναι θέμα εγωισμού και όχι θέμα ικανότητας. Αυτός επειδή πήρε μεγάλη επιτυχία στα πρώτα χρόνια, χωρίς να είναι ποδοσφαιριστής, τον είδε ψηλά τον Αμανέ. Είναι δεδομένο. Ο έχω ψηλά τον Αμανέ, την πληρώνει. Πάει, τελείωσε. Ποια ομάδα είναι η πιο στρωμένη από όλες ναι. Και παίζει καταπληκτικό ποδοσφαιρό. Η Τσέλσι. Η Τσέλσι. Μπράβο, ρε, με το Σωσία του Παντζιαλά στο Σάρι. Ναι. Με το Σάρι, ο οποίος έτσι. Για μένα είναι πέναλτι για εσάς που λέτε για τον Βαντάικ. Είναι πέναλτι. Το... Γιατί δεν βρίσκει μπάλα. Καταρχήν είναι ανόητο. Δεν βρίσκει μπάλα. Άκου. Δεν υπάρχει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Τι να σου κάνει. Τι μπορεί να κάνει. Να τη γυρίσει. Ας τη γυρίσει. Κόκκινε, πάλι θα σου πω. Έχεις απόλυτο δίκιο και εσύ και εγώ. 60 σφιγμούς έχουμε. Αυτοί έχουν 200. Κατάλαβες. Καμιά φορά. Εγώ δεν το κατηγορώ. Δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Το σώμα σκέφτεται εκείνη την ώρα. Το μυαλό
είναι πιο πίσω Αλκάθερ, από το Αλκάθερ, παιδιά, ευχαριστώ. Αλκάθερ, ναι. Ο Πάκο Αλκάθερ, τρομερός. Τέλος. Δηλαδή, ρε φίλε, βλέπω μια αυτοπεποίθηση στις κινήσεις του. Είναι και ασύλληπτο το παιχνίδι. Δεν μου λες, ο Ζάμπα ακούμπησε την μπάλα χθες. Ελάχιστα. Με τον Αδάλες μπάκ. Πήγε να κάνει κάτι. Να κάνει κάτι. Κάτι πήγε να κάνει. Άμα δεν σε βρει ανοιχτό, δεν. Δηλαδή, σαν τον Πυγμάχο. Θέλει χώρο. Δηλαδή, ο Πυγμάχος τον βρήκε, λέει. Ρε, εσύ, από, ναι. Μέχρι τώρα. Ναι, από όλα τα παιχνίδια. Ναι. Πού φάνηκε ο στη Ρωσία. Εκεί που βρήκε χώρους. Βρήκε... Που ο άλλος ντουμπλάρει στο Λιμιό, ναι. Έδωσε χώρους στον Ζάμπα, ναι. Ζάμπα και έκανε πάρτι. Έτσι. Λοιπόν, άμα βρει χώρο, δηλαδή, έτσι. Ποιο είναι το μήνυμα που πέρασε για μένα. Ναι. Παίζει ο ΠΑΟΚ με οποιαδήποτε ομάδα. Προηγείται στο σκορ, βγάζει τον Μπρίγιοβιτς, κρατάς τον Μπέλκα, έχεις άλλο ένα γρήγορο και έχεις και Ζαμπά. Εντάξει. Και άμα βγουν στην κόντρα επίθεση, είναι εντάξει. Ο Θεός να μας φυλάει. Ερώτηση. Δεν είναι κρίσιος, είναι σοβαρή. Μ' αρέσεις. Για ποιο λόγο ο Ουάρντα ήταν εκτός αποστολής, αφού τιμωρήθηκε για δύο παιχνίδια. Θα σου πω. Ο Ουάρντα έξω όταν βγαίνει, εκθέτει τον εαυτό του περισσότερο. Άκου εμένα. Πάει στο μπαρ, πάει στο καζίνο μόνος του, μπαίνει μέσα, σαν το χαζό. Δεν έχει ένα τάκ, δεν έχει ένα αυτό, ένα, πώς το, ένα κυμπαρλίκι. Δεν έχει έναν άνθρωπο να του κάνει image making. Όχι, δεν χρειάζεται image making. Κυμπαρλίκι δεν έχει. Τι σημαίνει κυμπαρλίκι. Λέει, είμαι έξω, θα κάτσω σπίτι, θα βγω κτλ. Πάει έξω, του λέει, γεια σου ρε Άρτα, τι είναι, μαλάκας ο Λουτσέσκου. Φωνάζει, πάει σε, λάκα μας ο Λουτσέσκου, λάκα. Εκτίθεται. Ήτανε τώρα να τα πάει... λένε οι μισοί παίκτες. Μισό, όχι ρε. Οι μισοί παίκτες βρίσκουν το πρόβλημα. Μισό λεπτό, δηλαδή ο Πέλκας όταν είχε πρόβλημα. Αν δεν το έλεγες εσύ. Μισό λεπτό. Γιατί τώρα είσαι, να μην σου πω τι είσαι. Τι είμαι ρε κόκκινε. Εντάξει. Πέρα από το βασιλιάδου των Ερτιανών. Είσαι, να μην πω ότι είσαι εκτός αέρα. Θα σου το πω. Γιατί εκθέτεις τον Ουάρντα, αν ήταν κάποιος τραπέζι. Δεν είσαι και, δεν είσαι και αρπάχτρα. Άμα είσαι καμιά αρπάχτρα, θα έλεγα είσαι αρπάχτρα. Ναι. Δηλαδή, ενώ τον βρίζανε και εσύ ήσουν υπέρ του, πας τώρα και είπες αυτό που σε είπε η κοπέλα στο φανάρι, το λες στον αέρα. Γιατί το λες. Ποιο το καλό που θα βγει από αυτό. Ρε κόκκινε, καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Πολύ. Εκθέτει τον εαυτό του. Άσε να τον εκθέσει μόνος του. Τον εκθέσει, εσύ βάζεις και την ταφοπλακά. Τι είμαι εγώ, εγκόμενα του Άρτα, δεν πάω να πνιγεί και ο Άρτα και ο Μουάρτα. Εγώ από αυτό που ξέρω. Τι είμαι εγώ, προστάτης. Αυτό το είναι μαλάκα ο Λουτσέσκου, κάτι το είπε. Ψέματα είναι. Άμα είναι ψέματα, είναι ψέματα. Εγώ δεν γίνω μπαμπάς. Το λόγο που τον είπε. Όταν κάνω γιο που δεν θα κάνω ποτέ, που θα έκανα πιο νέο, θα το συμβούλευα. Ας το συμβουλέψει ο μπαμπάς του τον Ουάρντα. Μπορεί να έρθει εκείνο ο Ιδέα, να σου παρουσιάσει κανένα δύο μέτρα, ναι. Και να σου πει μετά τα πέναλτι, θυμάσαι, ναι. Πάρ το γιο σου. 30 ετών ο γιο σου. 30. Ναι. Και να σου πει μπαμπά. Μπαμπά. Λες να είναι το ίδιο χάσο. Λες. Ισχυρό. Από τον άλλον. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, που είσαι έξυπνο. Καλησπέρα σα, Ολυμπιακό είμαι και συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο 100%. Δεν βάζει τουρα μέσα διότι δεν ψάχνει την κάθε την παλιά εκείνη την ώρα για να κάνει το δεύτερο γκολ. Τη συντήρηση ψάχνει. Ενώ η ΑΕΚ στο τελευταίο τέταρτο είναι μέσα στην πίεση. Θέλει κάποιον ψηλό και να δαγκώνει όπως ο Μπουκαλάκης ή ο Σισε. Λέτε για ΠΑΟΚ ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Μην ξεχνάτε τον Ατρόμητο που φέτος είναι και αυτός πρώτος. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Ατρόμητος δεν θα το πάρει για άλλους λόγους. Και μένει εκεί. Τι γεμένει εκεί. Θα έρθει στην Τούμπα φιλικό, θα πάει. Τι. Ραπ, εγώ πιστεύω το παιχνίδι με τον Άρη είναι το μισό πρωτάθλημα. Αν πέρασε από εκεί ο ΠΑΟΚ, δεν βλέπω πού μπορεί να χάσει βαθμό. Και ο πόντο, έτσι όπω πήγαν τα πράγματα, δεν είναι κακό για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι κακό και για τον Άρη. Ο πόντο. Οκ. Okay. Πάλκο Αλκάθαρ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είπαμε, μην το διαβάζετε. Πολύ στέλνουν. Και πες, είναι προ τιμή. Δεν χρειάζεται ξανά. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Τον Αλκάθαρ. Αλκάθαρ. Εντάξει. Λοιπόν. Ο άλλος σου στέλνει και σε βίντεο και το πέναλτι για να το δεις. Ποιο πέναλτι. Είδε, επίτηδες τα λέει. Ποιο πέναλτι. Δέλας, ο Μωυσής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει καταφέρει να χωρίσει τα δύο άμυνα και επίθεση. Πάλι προχθές με το ζόρι. Μένει μέχρι να φύγει. Μην αδικείτε. Δεν υπάρχει προπονητής που ακούει το όνομα Δέλας. Μοντέλο μπορεί να είναι. Παλέμαχος, μεγάλος ποδοσφαιριστής να είναι. Καλό παιδί μπορεί να είναι. Προπονητής, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Δεν το έχει. Γλύφτες του πιστολέρο. Πάλι θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Τι προπαγάνδα πουλάτε. Αυτοί μόνοι τους τρέχουν και δεύτεροι τερματίζουν. Ναι, εμείς είμαστε γλύφτες. Όπως και το είπα και το πρωί, θα το επαναλάβω, δεν πειράζει. Είπα ότι τώρα οι παοξίδες με το πέπλο της νίκης και των καλών επιτυχιών. Καλύπτεται το γεγονός ότι ο Μάντιος έφτασε τρεις φορές κοντά στο Πασχαλάκι, απείλησε δηλαδή, και ο Τριάδης. Ναι. Που απαγορεύεται ο Απόλλων, ναι. Η χειρότερη ομάδα επειδή πήγε ο Ματζουράκης. Ναι. Μια ομάδα που έχει 20 καινούργιους ποδοσφαιριστές, ναι, ναι, ναι. Να σου κάνει 4 φάσεις. 5. Να, 4 κατ' ουσία να απειλείς. Απαγορεύεται. Ποδοσφαιρική λογική είναι αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να είσαι πρίτανης πανεπιστημίου. Δεν μπορεί. Είχαμε και γιούχες στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου.
χαμεγιούχες. Εκεί που όλοι κράζουν τον Λουτσέσκου για Ουάρντα, ξαφνικά ο Ουάρντα είναι ο χαζός. Πουλήθηκε και έπεσε σύστημα να το φάτε. Όπα. Φαλάκρα, ξέρεις γιατί σ' αγαπάω, γιατί σ' άρχισε το ποδόσφαιρο. Απλά άκουσε τι έλεγες πριν μια μέρα. Τι έλεγες? Δεν θυμάμαι. Γιατί σε κράζει? Σάββατο ήταν χθες. Τι έλεγες? Μήπως σου είναι την Παρασκευή? Τι είπα εγώ? Πανιόνιο Άρη 1-0 και Ολυμπιακό ΑΕΚ 1-1. Να το πάρω στοιχηματικά. Δεν με ενδιαφέρει. Θα είσαι τίμιος. Είπες. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες ότι ο Άρης θα χάσει. Ναι. Μετά είπες χ και γκολ. Ναι. Μετά είπες. Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα είπες θα κερδίσει. Ξεκίνησε. Είναι γραμμένο όλο. Και κατέληξε ότι θα χάσει. Πέρασα παντού. Κατέληξα στην εφημερίδα έδωσες ότι θα είναι χ και γκολ. Κατέληξα ότι ο Άρης στα δύο επόμενα παιχνίδια θα πάρει ένα πόντο. Με ΠΑΟΚ και Πανιόνιο. Άρα θα χάσει θα πάρει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό υπολογίζω. Αν κέρδιζε τον πόντο με τον Πανιόνιο, θα έλεγα θα χάσει από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αλλά ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, αυτό το ντέρμπι θα είναι πολύ δύσκολο για από πολλές πλευρές για να το κερδίσει. Μεγάλη κουβέντα ανήκει. Θα το συζητήσουμε άλλη ώρα και με τους ακροατές. Εντάξει, όπως θέλει. Έχουμε μέρες μπροστά. Ό,τι πιστεί. Λοιπόν, για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο καντίνα Pitstop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο μετά δικαστήρια, πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λαγκαδάς στον κεντρικό δρόμο, μετά την Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Πριν πάμε στο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι η Εσκιάδη Βαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης και Αθηνών, ο μεγάλος μας χορηγός, προσφέρει μέχρι και την Παρασκευή όποιο αυτοκίνητο αποκτήσετε με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλά ακούσατε. Είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda, πάτε, βλέπετε, το παίρνετε και έχετε όφελος στα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης ή στο 23 10 596 596. Μετρόπολης 95,5. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18 133, αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να σου δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ μην ξεχνάτε ότι μπαίνοντας στο www.gyristopart.gr θα βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεστε και παράλληλα όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Αν σκέφτεστε λογικά και οικολογικά, επιλέξτε Vitex Eco Make a Wish. Πλαστικό ματ πιστοποιημένο, οικολογικό και αντιμικροβιακό σε χιλιάδες αποχρώσεις και μεγάλη οδική στο συχνό πλήσιμο κλάσης 1. Το οικολογικό πλαστικό της Vitex είναι ό,τι καλύτερο για το παιδικό δωμάτιο, ενώ μέρος των πωλήσεων υποστηρίζει το φιλανθρωπικό οργανισμό για παιδιά Make a Wish. Φυσικά, στο χορηγό μας τα καταστήματα Κοσμάγλου, δυτικά Ιθάξη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίπ 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Το 23 10 93 90 είναι δικά σας. Οι δύο γραμμές είναι ελεύθερες. Πάμε στους τέσσερις πρώτους. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε μου. Τι κάνεις, Γιάννη? Όλα καλά, Ατρομητάρα εδώ. Χάσανε οι Young Boys, ρε, τι έγινε, το στήσανε? Όχι, μη λες τέτοια, γιατί ήταν παιχνίδι που έπρεπε να βάλουν πάλι 5-6 γκολ. Δεν το είδα πλάκα. Ναι. Ο, δεν μπαίνει μπάλα, ρε, δεν μπαίνει. Κάτι φορές να κάνει πολλά τερτύπια και ξέρεις πώς είναι αυτό. Και όλος ο κόσμος που δεν βλέπει το παιχνίδι, λέει, α, τους αλήτες, το στήσανε. Δεν είναι έτσι, χάσανε πολλές ευκαιρίες, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Όποιος βάζει τα περισσότερα γκολ κερδίζει, είναι απλό. Είχε δοκάρια, είχε τρένα. Πάμε στα θέματα, τα άσεις φιλολογίες και εσύ σαν τον κόκκινο. Λοιπόν, και κουλούρι και τυρί, εσύ μου μιλάς εσύ, ρε, ακόμα φίλε, ένα. Αυτός που τον έχει κάνει ρόμπα ο κουλούρις, ο κουλούρις αλλιώς, δηλαδή έτσι. Ειλικρινά, το μόνο Γρηγόρη που μένει είναι ο Κουλούρης να βγει πρώτα σκόρ του πρωταθλήματος. Γρηγόρη, εγώ τα έλεγα αυτά, αν θυμάσαι, όταν τον πήραμε τον Αύγουστο, πριν ακόμα τον δω. Φίλε, τον Αύγουστο ξέρεις τι έλεγε. Τον έβλεπα από πανηγυρίζουν στα Γιάννα που δεν πήγε ο Κουλούρης. Και πήγε ο Κλάους. Ποιος το έλεγε αυτό? Ο Φαλακρός. Και λες και τους καταράστηκε και πήγε ο Κλάους. Και ο Κουλούρης έχει βγει. Πεχτάρα. Πεχτάρα κόκκινε δεν είναι ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης. Σου πω τι έκανε ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης επειδή. Ένα λεπτό. Ο Κουλούρης επειδή είναι τσαπατσούλης. Εντάξει. Ένα παιδί πολύ δυνατό. Για MMA είναι. Στο πω εγώ ότι είναι ο Κουλούρης. Ψηλός δεν είναι. Κεφάλι δεν έχει, αλλά έχει άλματα. Τι έκανε ο Κουλούρης? Σου λέει. Εάν εγώ τώρα γίνω σαν τον Κλάους, θα με φάει μαύρη μαρμάγκα. Και προς τιμή του,
Εδώ και 1,5 χρόνο έχει πάει και κάνει στιβική προπόνηση. Μου τα είπε εμένα η Πατουλίδου. Τι άθλημα έκανε η Πατουλίδου? Τι άθλημα έκανε η Πατουλίδου? Ναι. Άλμα επικοντόπι δεν έχει. Τι άθλημα έκανε η Πατουλίδου? Γιατί έγινε γνωστή η Πατουλίδου, δηλαδή τι έχει κάνει η Πατουλίδου? Τι έχει κάνει η Πατουλίδου? Γιατί επικαλεί την Πατουλίδου. Τώρα ειλικρινά με γυρνάει το μυαλό κάθε φορά την ίδια ιστορία. Η Πατουλίδου, ποια είναι η μεγαλύτερη διάκριση καριέρα τη? Στη Βαρκελόνη το 92. Τι το 92? Ναι. Εσύ τι λες? Γιατί πήρε το χρυσό, τι έγινε? Τι έγινε? Τι έγινε, κάτι έπεσε, η μαύρη και... Ποια μαύρη, το πώς τη λέγανε τη μαύρη? Πού να ξέρω εγώ πώς τη λέγανε τη μαύρη. Τι μαύρη, να ξέρω πώς τα λέγανε τη μαύρη. Η μαύρη έχει πεθάνει τώρα, έγινε 60 χρονών. Κάνε κουρσάρα η Πατουλίδου. Άσε ρε κόκκινα μα για την Πατουλίδου. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Ο πλατυπόδης ο κόκκινος που δεν φόρεσε σορτσάκι στη ζωή τώρα θα μας μιλήσει για αθλητισμό. Πλακώθηκε λοιπόν ο Κουλούρης. Βάρη, τρέξιμο, ταχύτητες, άλματα, ιστορίες. Και στέκεται στον Ατρόμητο και βάζει αυτά τα γκολ γιατί έχει δυναμώσει την έκρηξή του κτλ. Προς τιμήν του. Προς τιμήν του, εγώ το λέω. Εντάξει, μην απολογήσω. Δεν απολογούμε. Τσαπατσούλα είναι. Εντάξει, πολύ δυνατό παιδί. Αν σταματήσει την προπόνηση και αρχίσει τα ουίσκι, ευτυχώς δεν είναι τέτοιο παιδί. Γίνει Ουάρτα, ναι. Τον χάσαμε τον Κουλούρη. Τον Κουλούρη θα τον έχουμε στο γυμναστήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βάζει τα γκολ αυτά που βάζει. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Και εθνική, και εθνική τον κάλεσε. Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο. Δικαίως. Ποιον να φοβηθώ εγώ, ποιον να φοβηθώ εγώ, ρε Κωστή, για πες μου λίγο, να φοβηθώ τον Ολυμπιακό που δεν έχει προπονητή? Όχι ρε φίλε, η Ιεροσυλία αυτό που λέτε, πήρε 15 καινούριους ποδοσφαιριστές και τους έκανε ομάδα. Η Ιεροσυλία, όποιος το λέει αυτό είναι Ιεροσυλία. Δεν βλέπει παιχνίδι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει μια αλλαγή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Άλλο είναι αυτό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το ότι στείνει την ομάδα σωστά δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά να κάνει μέσα στο παιχνίδι αλλαγές που να αλλάξουν τον κόσμο. Δώσε δύο χάπια τον πάρει ο ίδιος. Ένας καινούριος Μπάγκεβης μήπως είναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, ποιο να φοβηθώ, τον Λουτσέσκου να φοβηθώ, που δεν παχαιρδίσει τον Απόλλωνα. Να... Το ζόρι, θα σου πω τι να φοβηθείς. Ποιο να φοβηθώ. Θα σου πω τι να φοβηθείς. Τα φιλικά, τα φιλικά. Τα κοράκια θα. Όχι, όχι, όχι. Ένα πράγμα θα φοβηθείς. Δεν θα είναι ξένα σε εμάς. Ο πρόεδρός σου, καλός, γιατί ξέρει πώς ήταν να διαχειριστεί την επιχείρηση, έχει πει ανώτερο συμβόλαιο τόσα. Να σε, ναι. Συν δανεικούς ποδοσφαιριστές, ναι. Αυτό καμιά φορά στην Αγγλία είναι πρόβλημα. Στην Αγγλία σου δίνω. Μπορεί να έπαιρνε πρωτάθλημα. Στην Αγγλία. Εδώ όχι, για χαρά, για χαρά. Ω, εδώ όχι, καλημέρα. Να λένε την αλήθεια. Στην Αγγλία ναι, εδώ όχι. Έλα φίλε. Γεια σου, γεια. Καλώς το. Είμαι στο γήπεδο χθες. Ποιο γήπεδο? Και ακόμα ένα παιχνίδι με ένα πάπου. Γιατί έχει αγωνιστικές χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο κερδίζει. Αυτή είναι η ουσία όμως του ποδοσφαίρου, πάντα τα ψέματα. Ώστε θέλω να σε πω κάτι και θέλω να με διορθώσω να κάνω λάθος. Ναι. Πέρυσι αν θυμάσαι πλην του Ζάμπα χθες, ναι. Είναι η ίδια ομάδα με φέτος, τα λέω καλά. Πλην του Ζάμπα στο χθεσινό μάτς, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέρυσι τις πρώτες 10 αγωνιστικές δεν μπορούσε να κερδίσει εκτός έδρας, ισχύει? Πού καταλήγουμε, ναι. Στατιστικά ναι. Καταλήγουμε ότι ο ΠΑΟ χωρίς να παίξει μπάλα έχει κάνει 6-6. Και ο Ρουμάνος είναι ένας πολύ έξυπνος προπονητής ο οποίος έκανε μια προετοιμασία για τα παιχνίδια του Champions League τα προκριματικά. Γιατί η ίδια ομάδα έπαιξε και με αυτές τις ομάδες στην Ευρώπη. Με Βασιλεία, με Σπαρτάκ, με Μπενφίκα. Η ίδια ομάδα που έπαιξε τις 6 αγωνιστικές του πρωταθλήματος και του Europa League, τα δύο παιχνίδια. Έπαιξε και τα μάτια των προκριματικών, έτσι, πλην 2-3 αλλαγών. Αυτό πώς συνεπάγεται τώρα, ότι τι? Πού συνεπάγεται, ότι ο ΠΑΟΚ περνάει ένα ντεφορμάρισμα, γιατί όταν κάνεις προετοιμασία, ρε φίλε, 20 μέρες, και ξαφνικά μέσα αυτό Ιουλίου, το ερώτημα, ναι. Μεγάλο μάτι με τη Βασιλεία. Το ξανακάναμε αυτό το ερώτημα. Άρα λες ότι δεν είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα φορμαρίσματος. Μπράβο, φορμαρίσματος από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε 6 τελικούς μέσα στο καλοκαίρι. Και οι υπόλοιπες ομάδες πηγαίναν στην Ευρώπη πλην της ΑΕΚ, έτσι, και χάσανε τα πρώτα παιχνίδια, την πρόκριση. Επαναλαμβάνω. Δώσαν δύο φιλικά και ο Ατρόμητος και ο Αστέρας. Επαναλαμβάνω, εσένα είναι το θέμα της του φορμαρίσματος και όχι της ποιότητος. Και όχι της ποιότητας, βεβαίως. Θα το δεχθώ, θα το δεχθώ. Γιατί είμαστε καλά στο δεύτερο γύρο, πέρα από το μάτσο του Ατρόμητος, πέρα από το μάτσο της Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ είχε το απόλυτο. Με συγχωρείς. Θα το δεχθώ για τρεις παίκτες σου. Θα το δεχθώ για το Βιερίνια, θα το δεχθώ για το Μάτος, θα το δεχθώ για τον Μπέλκα. Αυτό που λες, θα το δεχθώ για τρεις παίκτες σου. Και προπάτω για το Βιερίνια.
ούτε φόρμα αρέσματος λες τώρα για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Η βιολογική κατάρρευση αυτών των τριών ποδοσφαιριστών, η δικαιολογημένη... Δεν το λέει σωστά. Η βιολογική εσύ, καταπώνηση. Όχι, δεν έπαιξε και σε δύο παιχνίδια. Ναι, αλλά ο Βιερίνια εδώ και δύο χρόνια, ενάμιση, τρέχει παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και ο Βιερίνια είναι ένας στον ΠΑΟΚ. Και ο άλλος είναι ο Μάτος. Στην ΑΕΚ είναι 11 αυτοί που το κάνουν αυτό. Δηλαδή, έχουμε δύο πλάγια μπακ στον ΠΑΟΚ που είναι μπακ, που είναι εξτρέμ, που είναι φορ, που είναι δεκάρια. Ωραία. Αυτοί εδώ οι δυο. Άκου λίγο. Δύο λεπτά δώσ' μου. Αυτοί εδώ οι δυο. Συν τον Μπέλκα που είναι φορ και τον κάναμε χαφ να παίρνει την μπάλα από το κέντρο και να μαρκάρει. Αυτοί λοιπόν οι δυο και ο Μπέλκας είναι τρεις. Στην ΑΕΚ είναι 11. Αυτοί οι οποίοι κάνουν παραπάνω από όσα πρέπει δουλειές, γι' αυτό η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει και τον πάγκο του ΠΑΟΚ, που οι αναπληρωματικοί του ΠΑΟΚ λογικά χειρότερα να πάνε δεν μπορούνε. Πάρ' τους έναν ένα. Άρα λοιπόν το πρωτάθλημα να το ψάχνουμε εδώ λίγο, να βάφουμε το Λευκοπύργο σιγά σιγά. Εκεί πάει το έργο. Να σε καλά. Βάψε το Λευκοπύργο. Οικονομήστε κανένα φράγκο και από τις υπερτιμολογήσεις. Βάψε τον όμως τέλος πάντων. Βάψε τον. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Γεια σου Φουβιά. Νάτος. Λοιπόν, Γρηγόρη, το αγώνισμα λέγεται 100 εμπόδια. Και πόσο λέγεται εμπόδια, τα εμπόδια πέφτουν. Και οι αθλητές πέφτουν. Να σου πω και το μυστικό. Εγώ δεν το είπα για σένα, κύριε Κώστα. Ας να το πειράζω. Το μυστικό, γιατί εγώ έχω παράσει ώρες με την Πατουλίδου. Παράσει. Στο να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Ξέρεις ότι αναλύθηκε η κούρσα, γιατί κάτι αηδίες έλεγε και αυτός που θα πήγε για δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο φίλος μου, ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, δίνω εγώ την είδηση πρώτος, ότι ο Ψωμιάδης θα κατέβει για υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Πρόσεξε, τη δίνω την είδηση τώρα. Που αμφισβητούσε. Ένα λεπτό. Αμφισβητούσε. Με ποιο κόμμα. Τι με ποιο κόμμα. Με ποιο κόμμα θα κατέβει. Πού ξέρω εγώ ξέρω θα κατέβει. Ξέρω εγώ με ποιο κόμμα θα κατέβει. Τι με νοιάζει εμένα. Θα κατέβει ο Ψωμιάδης. Προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει στα 70 αριστερός. Δεν ποια Νέα Δημοκρατία θα κατέβει. Άκου εμένα. Αναλύθηκε η κούρσα. Αναλύθηκε επιστημονικά η κούρσα. Γιατί κάτι αηδίες έπεσε η μαύρη. Η μαύρη έπεσε γιατί στα 70 μέτρα, 65 μέτρα, η μαύρη άρχισε να πέφτει. Και η άλλη έδινε. Η άλλη έδινε και η άλλη έπεφτε. Και όταν έχεις από πίσω σου και τον ήχο του με φτάνει, κάνεις το λάθος. Οπότε ο Ψωμιάδης θα αφήσει αυτά, έπεσε η μαύρη. Πάμε παρακάτω. Μην ακυρώνουμε πρωταθλητές και αθλητές. Εγώ τον Κουλούρη, που τον έχω πει 1000, ξέρεις γιατί χαίρομαι. Γιατί είναι αθλητής, ρε φίλε. Μα είναι αρκούδα, μα είναι τσαπατσούλης, είναι αθλητής. Θα τον χαίρεσαι γιατί ναι. Δουλεύει. Γιατί πάσχισε, δούλεψε, ίδρωσε και κατάφερε. Ο συμπληρωματικόγλου είσαι εσύ τώρα τι, δούλεψε πάνω. Εσύ εκτέθηκες. Εγώ εκτέθηκα. Και μιλάς και από πάνω. Μη με συμπληρω... Σκάσε και ας τον κύριο Κώστα να μιλήσει. Μπράβο, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή, μάλιστα. Επειδή αυτό το αγώνισμα είναι αγώνισμα ρυθμού, άμα την δέσει στα μάτια, ναι. Άμα την έδινε στα μάτια, να τρέξει με δεμένα τα μάτια. Ναι. Είναι μετρημένα τα βήματα, ναι. Από το πρώτο εμπόδιο και τα υπόλοιπα, άλλες αθλητίες το περνάνε το εμπόδιο στα 3 μέτρα, άλλες στα 2,5. Έτσι, μπράβο. Είναι μετρημένα αυτά. Ναι. Αν την έδινε στα μάτια δεν θα ρίξει κανένα εμπόδιο. Αν τρέξει. Η άλλη κατέβαινε βιολογικά και η άλλη ανέβαινε. Γιατί αν τη δεις την κούρσα η Πατουλίδου ξεκινάει σαν το κόρτομα το δικό μου, δεν ξεκινάει δυνατά. Τα πρώτα 2,5 δευτερόλεπτα έχει μείνει πίσω 1 μέτρο. Κατάλαβες. Λοιπόν, μετά το 50% της κούρσας αρχίζει και δίνει. Και άλλη πέφτει μαύρη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κόκκινο, μιλάει για αθλητισμό. Το μόνο σόβρακο που έχει νερώσει είναι ότι έκανε κάκα μια μέρα και δεν έχει υδρώσει σόβρακο ο κόκκινος. Ούτε σαν ελεύθερο αθλούμενος. Ποτέ. Λοιπόν, να πάμε στο ποδόσφαιρο. Αθλητισμό. Λοιπόν, Κωστή, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Με αυτές τις εμφανίσεις. Μάλιστα. Δεν έχει ελπίδες για πρωτάθλημα. Και αυτό που λένε. Να ανησυχείς. Φαντάζομαι όταν φορμαλιστεί. Τι σου λέει τώρα, λέει κάτι ωραίο. Να ανησυχείς. Σου λέει κάτι ωραίο τώρα ο Κόκο. Να ανησυχείς. Σκέψω ότι χάλια έχει 6-6. Πόσο πιο χάλια να πάει. Δεν μπορεί. Ακού να δεις. Δεν μπορεί. Αυτό είναι συγκυρία. Δεν μπορεί να πάει. Κύριε Κώστα, εγώ τους ακούω.
είναι όταν τους ακούω να μιλάνε με την ψήρα που ανέβηκε στο Γιακά, μα ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Συγκυριακό δεν υπάρχει τίποτα. Όχι. Λοιπόν, πήραν κάτι με διαιτησία. Πήραν κάτι με. Αν εξαιρέσει το παιχνίδι με την Τρίπολη, πήραν κάτι με διαιτησία. Είναι συγκυριακό το αποτέλεσμα, διότι. Για παράδειγμα, χθες ναι. ο Τζανετόπουλος στον Πρίγιοβιτς τον πήρε την ταυτότητα. Ναι, εντάξει. Το ίδιο και ο Κοντοές στον Ζάμπα, που τους κάνετε θεούς για ένα παιχνίδι. Σωστό. Καλό που κάνουν. Σωστό. Δεν είναι έτσι ο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, επίσης για τον Τουρέ που βιάστηκε το Ελέφαντος. Εγώ τον Τουρέ θα τον περιμένω στο δεύτερο γύρο. Μην πάθει κανένα. Δεν έρχεται ένας παίχτης αυτής της κλάσης, γιατί πάντοτε η τελευταία εντύπωση μένει για να ξεφτελιστεί. Πάντως. Τον περιμένω στο δεύτερο γύρο. Πάντως. Τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έπαιζε λιπέστατη και πίστευω ότι θα διασυρθεί με ένα φρέσκο Ολυμπιακό, ο οποίος χρησιμοποίησε άλλη ενδεκάδα στην ναι. Ιταλία και άλλη ενδεκάδα, στο ντέρμπι. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε αυτό. Και σας λέω και ένα πράγμα. Προσέξτε έναν παίκτη που διέκρινα εγώ ναι. και λέγεται Πογέ, που τον έβαλε ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο τον έβαλε. Ναι. Προσέξτε τον αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Θα δούμε αν θα με δικαιώσει. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Ωραία. Παρακαλώ. Παρακαλώ, Πισκόκυρη. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Ο Κουλούρης ο Ανδυταράς, καταρχήν, να ξέρουμε ότι καπνίζει πιο πολύ από το Βρίζα, έτσι. Ποιος είναι, λέει. Ο Κουλούρης καπνίζει πιο πολύ από το Βρίζα. Αν καπνίζει και καταφέρνει αυτά που καταφέρνει, μπράβο του. Δεν ξέρω, φίλε. Είναι λόγω ηλικίας, ρε φίλε. Λόγω ηλικίας είναι. Δεν ξέρω. Τον παίρνει να τα κάνει. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι είναι αθληταράς. Δεν υπάρχει τον παίρνει να τα κάνει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί πολύ εύκολα μιλάμε τώρα. Αυτό καταρχήν είναι ρουφιανιλίκη. Γιατί είναι ρουφιανιλίκη, ρε. Δεύτερον. Πες ό,τι θέλετε. Αν καπνίζει, αυτά τα παιδιά στερούνται πολλά πράγματα. Αν θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, στερούνται πάρα πολλά πράγματα. Αν καπνίζει, κακό του κεφαλιού του. Τώρα ποιος μιλάει. Στον εαυτό του θα κάνει κακό. Ποιος μιλάει τώρα, ναι, ένας άνθρωπος καπνίζει. Εγώ δεν παίζω ποδόσφαιρο. Κωστή, επειδή έχασα την πρώτη ώρα, ναι. Δεν ξέρω αν σχολίασες σε μια πρόλευση που έκανες την Παρασκευή. Ότι. Ότι δεν υπάρχει όπως να αδικήσει ο Κομίνης τον Άρη. Γιατί να τον αδικήσει. Δεν τον αδίκησε. Σε ποια φάση. Στο πέναλτι. Ήτανε. Δεν ήτανε. Γιατί ήταν. Άκου τι λέει. Κάτσε να μάθουμε γιατί ήταν. Εν υπάρχει ελπίς. Την πάει την μπάλα το καλό πόδι στο κακό. Πέναλτι δεν ήτανε. Άκου, άκου, άκου. Τον ανατρέπει όχι. Περίμενε. Πάει την μπάλα από το καλό πόδι στο κακό. Ναι, την πάει. Την πάει. Ωραία. Ναι. Φαίνεται ότι χάνει τη φάση. Όχι. Όχι λες. Τα πέναλτι έτσι ακριβώς κερδίζονται. Ναι. Τα πέναλτι έτσι ακριβώς κερδίζονται. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή όταν λέτε το κέρδισε αυτό το πέναλτι, τι εννοείται σε άλλες περιπτώσεις. Ότι εμείς προδιαγράφουμε την εξέλιξη της φάσης. Αν αυτό το πέναλτι δεν το έδινε στον ΠΑΟΚ, εδώ τώρα ο Μπούζος θα έχει σηκώσει την επανάσταση και το Λάβρο του 21. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έκανε μια πρόβλεψη και ζητούσε και στοίχημα να βάλει την Παρασκευή, ναι. ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Κομίνης να δικήσει τον Άρη. Γιατί είδες να σπρώχνει τον Πανιόνιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα ζητήσει το πέναλτι, αλλά φίλε, περίμενε. Να είμαστε σοβαροί. Εύκολα πέφτει. Να είμαστε σοβαροί. Εύκολα πέφτει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου είναι πέναλτι. Εύκολα πέφτει. Πέρα από αυτή τη φάση, είδες κάτι άλλο να δικαιώσει. Εύκολα πέφτει. Όχι, στο πέρα κακό ποδάρι. Όχι. Εγώ το κοστί την Παρασκευή, γιατί ήταν σίγουρος ότι δεν θα δικήσει τον Πανιόνιο. Εντάξει, έγινε. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Σου κλείσανε τους δυο εξτρέμ. Ο φόρ σου είναι για πολύ μικρά τετραγωνικά μέτρα, πιάνεται με ένα μέτριο στόπερ, θα σου πω εγώ, και από εκεί και πέρα, center back που να σκοράρεις δεν έχεις από την πίσω γραμμή. Καλύτερη ατάκα για το κοινό. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό Γρηγόρη. Και οι χαφ σου κυκλοφορούν απλά την μπάλα. Δεν πατάνε περιοχή. Δεν δημιουργούν ρήγματα. Υπάρχει καλύτερη ατάκα για το κοινό. Είναι προβλέψιμος. Είναι προβλέψιμος. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερη η τοποθέτηση. Είναι προβλέψιμος. Παρακαλώ. Βρέστε λοιπόν στον Άρη επιθετικό ρεπερτόριο διαφορετικό. Καλή είναι η άμυνα. Ναι. Καλή είναι η άμυνα. Δεν έχω παράπονα από την άμυνα του Άρη, αλλά βλέπω ότι επιθετικά ο Άρης πάει σε ένα ρεπερτόριο το οποίο γίνεται ορατό και προβλέψιμο από έναν έξυπνο αντίπαλο προπονητή.
Και αυτοί οι προπονητές ήταν δύο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Δύο θεματάκια, παιδιά. Μάλιστα. Το πρώτο είναι παρασκηνιακό που έχει σχέση τώρα με τον Αντρόμητο και τον Οπαδό που έχει τσίμπλα στα μάτια. Μάλιστα. Λοιπόν. Το δεξί χέρι του Σπανού είναι η αδερφή της Ντέπης Κοξένογλου, παιδιά, διευθύντρια της ΠΑΕ Ατρόμητος. Δεν καταλαβαίνω. Ξαναπέστε γιατί έκανε λίγο πιο. Η διευθύντρια της ΠΑΕ Ατρόμητος είναι η αδερφή της ισχυράς κυρίας της ΕΠΟ, της Ντέπης Κοξένογλου, της γυναίκας του Βασάρα. Το ξαναπώ, το πιάσατε που πάντα... Κοξένογλου, εγώ έχω μια συμπαθήτρια, δικηγόρο. Τι κάνετε. Είναι αυτή, Κοξένογλου. Αυτή, ναι. Αυτή είναι και η αιτία που ασκείται ψυχολογική βία στους διαιτητές και δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι στο 15 που θα του δίνει και η Κουτσή Μαρία. Το κλείνω αυτό. Πάμε για το φίλο μας του Αντρομίτου. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό, το οποίο είναι για πολύ προχωρημένος. Ακούς αυτά που σου λέω, Κωστή, θα παίρνεις τηλέφωνο μετά από τα μάτια εμένα, θα τα εξηγώ. Δεν το ξέρω το τηλέφωνο, λοιπόν. Θα με το δώσεις. Άκου να δεις. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, λέω, περί όνομα Σάρι, ο προπονητής της Τσέλσι, εάν ήταν προπονητής της Νάπολη και είχε την έδρα της Γιουβέντους και ο Αλέγκρι είχε την έδρα της Νάπολη, θα έπαιρνε τα πρωταθλήματα αυτός. Ναι. Το λέω αυτό και σου εξηγώ γιατί, ναι, αγωνιστικά. Ναι. Γιατί είναι ο προπονητής της χιλιετίας, ο Χριστόδουλος Ξηρός. Τι κάνει. Ο Σάρι, Χριστόδουλος Ξηρός, βάλει τη φάτσα του Χριστόδουλου και αυτού τον Παζιαλά τον Γιώργο μοιάζει πιο πολύ. Δεν μοιάζει, μοιάζει τον Χριστόδουλο, άκου να σου πω. Πιέζει ημίψηλα, όχι ψηλά. Ναι, κοίτα, η άμυνα. Ένα λεπτό. Και ανεβάζει την άμυνα πανύψηλα. Το λέω μεταφορικά. Ναι. Πιέζει ημίψηλα προς το χώρο του κέντρου και η άμυνα του ανεβαίνει πανύψηλα. Άρα πάει στα 20 μέτρα. Άρα πάει στα 20 μέτρα. Κάνει το γνωστό κεφαλοκλειδώμα. Είναι το ποδόσφαιρο της καινούργιας χιλιετίας που παίζεται μόνο από τον Χριστόδουλο Ξηρό. Και ο οποίος αν είχε την έδρα της Ιουβέντους και δεν είχε τη Νάπολη που είναι έρημο Σαχάρα, θα ήταν αυτός. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Δηλαδή, αυτό ο Σιμεώνε. Συγγνώμη. Καινούριο Χερέρα. Ναι, ναι. Ιστορικά. Ο Σιμεώνε, αλλά με άλλα υλικά δεν κάνει περίπου κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, χωρίς εξτρέμ. Κάνει παρόμοιο. Αλλά αγάπη μου γλυκιά, ναι, ο Χριστόδουλος έχει τα κατάλληλα εργαλεία στην. Α, λες ότι το υλικό του είναι καλύτερο σε ποιότητα. 100%. Ναι. Άριστα το κεφαλοκλήρωμα. Να πιέσει ημίψηλα. Κατάλαβες, όχι μπροστά για να μην σπαταλάν δυνάμεις και να ανεβάζει άμυνα πανύψηλα. Έτσι. Το λέω μεταφορικά. Όχι αυτό που έκανε ο ανόητος ποδοσφαιρικά Παντελίδης στα τελευταία 6 λεπτά μέσα στην Τρίπολη και έχασε 2 πολύτιμους βαθμούς. Να είσαι καλά, φίλε. Στα πάω όλα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. 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 Γεια σας. Λοιπόν, Αριανός από Μυτιλήνη είμαι. Ναι. Όσον αφορά το μάτς με τον Άρη με τον Πανιόνιο, πρώτα θα πω κάτι άλλο. Συμφωνώ σε αρκετά από αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος. Δηλαδή, να το προσέξεις. Όντως η μπάλα περνάει από δύο παίκτες, κυρίως τον Άρη, από τον Γκαρσία και από τον Μπρούνο Γκάμα. Όντως, από τις πρώτες αγωνιστικές που είχαμε καλά αποτελέσματα, δεν μπορούμε να λέμε πάμε για πρωτάθλημα. Και όντως, είμαστε νέα ομάδα και δεν μπορούμε να πάμε για το πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά το μάτς. Να κάνω μια άλλο τελεία. Αν πας και πιεις καφέ με τον Μπρούνο Γκάμα και τον Γκαρσία, θα σου πούν στο off the record, φίλε, αν είχαμε δυο πλάγια μπακ με ποιότητα και πλάτος όπως έπρεπε και ένα δεκάρι, θα βγαίναμε πρώτη σκόρερ στο πρωτάθλημα Ελλάδος με αυτό τον Άρη. Δυστυχώς για αυτούς, ο Τσανακάκης, εντάξει. Αλλά από εκεί αριστερά έχει θέμα ο Άρης. Και το δεκάρι που δεν βγαίνει ο Ντεκινή, ο άλλος είναι σε βιολογικό ακόμα ανέβασμα, δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμος και αν είναι ποτέ. Πώς θα γίνει το extreme δεκάρι, δεν το καταλαβαίνω. Πώς θα γίνει? Το extreme δεκάρι. Το extreme γίνεται δεκάρι και δενιάρι, εννιάρι γίνεται πιο πολύ. Εννιάρι γίνεται. Ναι. Όταν πάρει πλάτος ο back, είναι καλός στα ανεβάσματα, του δώσει χώρο, πάρει παίκτες και του δώσει χώρο. Έτσι γίνεται. Εννιάρι μπορεί να γίνει, με το goal έχει σχέση όταν γίνει. Δεκάρι πώς θα γίνει? Πάμε παρακάτω, λέγε φίλε. Τέλος πάντων. Σε αυτά που δεν συμφωνώ, ναι, είναι το πέναλτι. Πρώτον, όσον αφορά το πέναλτι, ναι, εντάξει, είναι ένα αυτό. Που κατά τη γνώμη μου είναι και κατά τη γνώμη των περισσότερων. Εγώ σου λέω είναι. Αλλά ωραία, το ότι αναγκάζει τον άλλον να αλλάξει πόδι και τον έχει κλείσει είναι ένα κομμάτι μελέτης του Άρη. Εγώ σου λέω είναι. Δεν θα μαλώσουμε. Χρήστο, έχουν μελετήσει τον έχουν ομάδα, πιάσει τον Άρη, τον ξέρουν, τον διαβάσανε και τον κλείσανε. Ναι. Ωραία. Πρέπει δηλαδή να το δει, να το δουλέψει και να βρει καινούργιες λύσεις. Αντίδοτο. Καλώς, εκτός από το πέναλτι. Πώς λέμε ότι ο Ουζουνίδης παίζει χωρίς εξτρέμ, πρέπει να έχει και κάτι άλλο. Δεν είναι όλοι αντίπαλοι οι ίδιοι.
Δεν αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Οδόνης, ξέρεις, πρέπει να έχει εναλλακτικέ. Ο Οδόνης 5-3-2, του σταματάει αυτό, μπαίνει ο Μπουζούκης, το αλλάζει 3-4-3. Το ξαναλάζει μετά, δηλαδή. Καλά, και αυτό σχετικό. Ναι, πρέπει άλλος, να έχει την ικανότητα, ναι, και το υλικό να ανταποκριθεί. Έχει μεγάλο πνευματικό ατού ο Οδόνης να δεν συμμετέχει. Μόνο αυτό. Ναι. Πρέπει και η ομάδα, το υλικό σου να μπορεί να ανταποκριθεί. Ναι, αλλά, ναι, αλλά με ένα υλικό που έφτιαξε ο Οδόνης και το ξέρει καλά, φτιάχνει απίστευτα πράγματα στο κουτσάρισμα. Ο Οδόνης είναι ο σύγχρονος coach στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι και προπονητής και coach. Και το δείχνει στον Παναθηναϊκό με υλικό. Βεβαίως. Όχι μέτριο. Άγνωστο. 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 Μ' αρέσει. Λοιπόν, μείνε μισό λεπτό. Ναι. Υπενθυμίζω μαζί μας η Ασκία Παλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Όπου για εσάς έχει μία ακόμη τεράστια προσφορά. Καθώς μπορείτε να αποκτήσετε είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλά ακούσατε. Περισσότερα. Πηγαίνοντα να δείτε τα αυτοκίνητα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μάνι, μεταλλική φωνάρα σου να πούμε. Πω, για ζου ρέντιο σε κόβω. Μετάλλι, μανικάρι. Το ζου είναι speed. Speed είναι. Speed. Και απευθύνεται σε πιτσιρικάδες. Εσύ τι είσαι. Το μυαλό σου είναι 13 χρονών. Τι. Παραπάνω είναι νομίζω. Οι πιτσιρικάδες είναι τσακάλια να πούμε. Σε πουλάνε και σε αγοράζουν. Speed. Παρακαλώ. Παρακαλώ, speed είναι. Έμαθα και τα speed. Τα speed είναι με εταιρεία μεταφορών. Λέγε φίλε, ναι. Πώς, τι, ναι, ναι. Ας. Φίλε, κλείστο τηλέφωνο, το ραδιόφωνο. Άστο, και... άστο, πάμε άλλος. Ναι, Γρηγόρη. Οχ. Έλα, Αλέξανδρε. Τι γίνεται, καλά. Μια χαρά, τι έγινε. Καλά, δόξα Θεώ. Λοιπόν, πήγα χθες στο Τζούμπα και σκάθηκα πάλι το ποδόσφαιρο. Για δύο λόγους. Ναι. Είδα ένα διαιτητή στο πρώτο ημίχρονο να μας φάζει. Ούτε φάω μας έμεινε στο business bar. Ούτε τα ράουτα ανάποδα. Ανάποδα, ναι. Ναι. Τα κόρνερ ανάποδα, ναι, τα άλλα ανάποδα, ναι, ναι. Όλα ανάποδα. Και μας έκοψε και δύο τα offside, δεν ξέρω τι έκοψε. Ναι. Ήμουν στην 7, δεν μπορούσα να δω τα offside, άμα ήταν ή δεν ήταν. Ναι, Αλέξανδρε. Κάθε offside, οι 5 διαμαρτυρόταν. Δεν μου λες, πλήρωσες εισιτήριο. Όχι, δεν πλήρωσες εισιτήριο, γιατί είμαι αμαία και μπαίνω τζάμπα. Και εγώ είμαι αμαία, αλλά δεν μπαίνω τζάμπα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, με λίγο μια μπαλίτσα. Ναι. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε, το έκανε τον καθήκον, τον νίκησε. Πέρα από εκεί και πέρα. Ήταν ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός, το πρώτο ημίχρονο, παίζει τον κουτσάρι. Έλα ρε ξενέρωτος ήταν ο ΠΑΟΚ, σταμάτα, όλοι οι φίλοι μου σταμάτα, όλοι οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ 45άριδες, χάρηκα για την νίκη, προβληματίστηκα για την εμφάνιση, χάρηκα για την νίκη. 49 και χάρηκα και προβληματίστηκα και σκόρθηκα και... Αυτή είναι η ατάκα, χάρηκα και προβληματίστηκα μαζί. Πάει. Πάλι 6-6 έχουμε και πάλι τη διαιτησία νικάμε. Έλος πια αυτή τη διαιτησία. Να φέρουν ξένους διαιτητές. Λοιπόν το βράδυ. Έλληνες ανίκανοι, αυτός και ο Κομίνης και το σόι του και όλο το πλανήτη. Λοιπόν άσε τον Κομίνη τώρα. Το βράδυ 9.30 ώρα στη Μαρμίτα. Σε περιμένω Ανατολική Στράκης 12 να κάνουμε σόου εκεί πέρα. Να δικάσουμε κόσμο. Ωραία, εντάξει. Σε περιμένω. Καλή συνέχεια και εύχομαι να ραντεβού. Να φέρεις πανοφόρη πάνω. Εντάξει. Να φέρεις πανοφόρη πάνω. Και να πάει και αυτός καλά για να έρχονται 3 και 4. Εντάξει, ό,τι πεις. Το φάρμακο να πάρεις. Το φάρμακο. Ναι, 4 φορές. Το φάρμακο να πάρεις. Όποιος δεν το παίρνει το φάρμακο μέσα μπαίνει. Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Έχω κατηδίαν ιστορίες. Ναι. Λέγε φίλε, ναι. Ναι. Έλα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Γιατί με στέλνεις εμένα στον απέναντι με το ζόρι χωρίς να θέλω, εμένα που είμαι δραμηνός. Δραμηνός είσαι, φίλε. Ναι, με στέλνεις στον απέναντι. Με ποιο τρόπο δηλαδή. Δεν αφορά, περίμενα θα σου πω, δεν αφορά το Μετρόπολης το αν παίζει καλά το σήμα ή όχι. Δεν με νοιάζει το σήμα. Δεν τα συζητήσαμε. Δεν είναι θέμα δικό μου, αγάπη μου γλυκιά, δεν ξέρω. Μάσα ρε κόκκινε, μη μιλάς, περίμενε. Κόψτονα, έλα. Γιατί κόψτονα. Γιατί αφαδιάζει. Γιατί αφαδιάζει. Μη μιλάς, λέει. Εσύ του τα εξήγησα, ναι. Τον είπα ότι έχουν επιληφθεί του θέματος αυτοί οι οποίοι πρέπει, ποιος? Επιληφθεί. Α, ναι. Και βγαίνει και έχει και η φάκη. Σου λέμε θα ασχοληθούν αυτοί που πρέπει το θέμα και τελείωσε. Μας το είπε στην Παρασκευή. Βγαίνεις τώρα στο λέμε και βγάζει και γλώσσα. Δεν είσαι ευγενικός. Δεν χρειάζεται. Με τον αγενή αγενείς τον. Όχι, είσαι άνθρωπος. Με τον αγενή είμαι αγενής. Είσαι γενικά αγενής. Ναι. Έχεις μια επιθετικότητα. Εσύ θα μπει κάποιος πίσω, θα αρχίσει να σε βρίζει
Και πες το κάτσε και στο τραπέζι και το κεράζει και ουίσκι. Με βρίζει και απ' έξω και από μέσα. Τι να κάνω τώρα, ρε. Να το κεράζει κιόλα. Να το κεράζει κιόλα. Χριστιανικό. Έρχεται σπίτι, να το κεράζει κιόλα. Είναι χριστιανικό. Ο Ιησούς έφαγε φάπα. Ναι. Γύρισε το μάγουλο από την άλλη μεριά. Καλά. Εντάξει, εκεί στο εγώ δεν είμαι Ιησούς, μπερδεύεσαι. Ιησούς, αλλά πήγαινε εκεί να τρώσει κόλπο. Εγώ είμαι ανάξιος. Ανάξιος, αλλά δεν είμαι παρουσιάζει ότι ήμουν φόρο. Και ήμουν φόρο και ήμουν φόρο. Το χρησιμοποίησα ποτέ σαν κάτι. Ναι, το χρησιμοποίησα. Ο καλό παιδί. Είπα ο Γρηγόρη πήγε στο όρο. Και πνευματικό και αυτά. Σε γλαμμένα. Χριστιανό Ρουφιάνε. Λέγε, φίλε. Πασοκόψηκε. Έλα. Μάλιστα. Τον έκοψε τον άνθρωπο. Μάλιστα. Απαράδεκτε. Ναι, κύριε. Καλησπέρα. Οχ. Καθηγητή δεν θα ήθελα να τον είχα ούτε στο στρατό αυτόν με αυτή τη φωνή. Γιατί, Κωστή, μιλάτε. Επειδή έχει μπάσα φωνή με μεταλλική χρειά. Έχει αυστηρή. Έχει αυστηρή. Μια χαρά είσαι, ρε φίλε. Ο καλό, αλλά έχει επιβλητική φωνή. Αυτό είναι κόμπλα. Ναι. Άκου, αδερφέ, άκου να μου. Ναι. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. Την Παρασκευή. Ναι. Μετά τις 4 το απόγευμα. Ναι. Ψήνω τσίπουρα στο μακροχώρι Μαθίας. Θα είναι καλεσμένοι. Ναι. Θέλω να αφήσει, πάρε και τον Γρηγόρη μαζί. Ναι. Θα είναι καλεσμένοι για να μάθεις για την Αμαρτωλή Βέρεια. Ναι. Να μας πεις τι ξέρεις εσύ και τι θα μάθεις από εμάς. Θα φας, μαζί με τον Γρηγόρη, έλα, φέρε ποιον θέλεις. Ναι. Θα πιεις. Ναι. Θα πάρεις τη γράπα, η οποία είναι καλύτερη όχι της Μακεδονίας αλλά της Ευρώπης. Η πρόταση είναι επίσημη. Έλα να μας πεις τι ξέρεις και να σε πούμε τι ξέρουμε. Κατάλαβες. Εγώ, κοίταξε να δεις, έχω 6,5 ώρα εκπομπή μετά. Πώς θα μάθεις. Άμα έχεις 6,5 ώρα εκπομπή. Ή έρχεσαι μόλις τελειώνεις 4 η ώρα ή έρχεσαι μετά τις 6.30 όταν τελειώσει η εκπομπή σου. Μετά τελειώνω 8 μέχρι ψήνουμε... να δω στη Βέρεια θα πάει 9, πάει. Εμείς θα ψήνουμε μετά τις 4 έως τις 12 της 1. Αρχηγέ μου, ξεκίνησες πολύ καλά, έχεις πολύ καλή φωνή. Ωραία φωνή. Δεν είπες τη μαγική λέξη. Ποια είναι η μαγική λέξη. Πόσο. Σιγά σιγά κόκκινε μη. Δεν κατάλαβα τι, πόσο. Είναι η μαγική λέξη. Πόσο. Δεν είπα κάτι, ο κόκκινος λέει φίλε. Πόσο, για να αρθεί... τι πόσο. Για να έρθει μέχρι τη Βέρεια πρέπει να πάρει κάτι της. Πόσο. Αδερφέ, εγώ είμαι χωροφύλακας 26 χρόνια και εμπειρία της Θεσσαλονίκης, ξέρω και θέλω, ξέρω και τον Κωστή. Θα καιρός να είσαι. Πόσο. Ναι, το ακούσε, τώρα εγώ σε μιλάω πολύ στα ίσα. Θα έρθείτε εκεί να γουστάρετε και να γουστάρουμε κι εμείς. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, επειδή τρελαίνεις, θα σου πω ένα πράγμα. Αυτός μόλις μυρίσει το τσίπουρο θα πέσει λιπόθυμος. Θα αρχίσει να κάνει. Μην πιέρε τα τίποτα. Τι να πιέρε. Αυτός μυρίζει Μπέιλις και σουρώνει τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Ήπια Μαρτίνη και κοιμήθηκε 12 ώρες ερή. Μια γουλιά. Την άλλη φορά το γυρνούσαν οι μαστοί καχύου. Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Πάντως αφού είστε αστυνομικός. Θέλω να μου πείτε. Αφού είστε αστυνομικός. Θέλω να μας πείτε αυτά τα κόκαλα του Άλεξ τα βρήκατε και η αστυνομία της Βέρειας. Τώρα εδώ στον αέρα λέγονται τώρα ρε κουτιά. Από κοντά θα σε πω. Στον αέρα τα πιστεί. Στον αέρα δεν γίνεται. Κοινή γνώμη. Τι αστυνομική είστε εκεί στη Βέρεια. 15 χρόνια τα κόκαλα δεν βρήκατε του ανθρώπου. Πάμε το Σάββατο. Πάμε το Σάββατο. Πάμε το Σάββατο. Δεν έχει πρωτάθλημα. Α, ναι. Ωραία. Σάββατο πάμε. Δεν έχει πρωτάθλημα. Σάββατο βολεύει. Και το Σάββατο θα ψήνουμε. Ναι, να άμα θέλετε το τηλέφωνο στη γραμματεία. Ελάτε το Σάββατο. Να πάρουμε άδεια από τα αφεντικά και αν μας δείξουν... Όποτε γουστάρετε, άμα γουστάρετε. Ό,τι θέλετε κάτι. Εντάξει. Να πάρουμε άδεια από τις γυναίκες μας και αν είναι να έρθουμε. Μη μιλάς για τον εαυτό σου, μιλάμε θες. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Άμα θες να πάρεις άδεια τη γυναίκα σου και τον πεθερό σου και τη θεία σου. Πάρε. Πόβολεθ. Πάω άδεια. Χαϊβάνι. Κάνει το μάγκα, πάω άδεια. Πολύ χιούμορ έχεις. Πολύ χιούμορ έχεις. Πλακαμά να πούμε, πάω άδεια. Εντάξει ρε Κώστα. Άιτε. 60 χρόνια πάρεις άδεια. Λέγε φίλε. Το χιούμορ σου. Πάει 60 χρόνια πάρει άδεια την γυναίκα του. Κοντεύα πεθάνει. Λέγε ρε φίλε. Σαν τον άλλον 72 χρονών. Α λέει θα αργήσω να πάω στο σπίτι. Θα με διώξει η γυναίκα που στα 72 θα σε διώξει ηλίθιε. Έλα φίλε, ναι. Ηρεμήστε. Ωχ. Πασοκόγευτο. Λοιπόν. Ναι. Οι τρεις πόρτοι καλή ήταν. Εντάξει. Αλλά σαν πάω καπαράδεκτος. Νάτος. Τέταρτος που το λέει. Εσύ υποκόκκινε χάιδεψες τα αυτιά. Δεν ξέρω αν είμαι τέταρτος και μοναδικός. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν και κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Μάλιστα. Αυτόν τον πάω όπως το βλέπετε. Ναι. Και όπως τον είδε στα προηγούμενα παιχνίδια σε όλα. Ναι. Έχει δυνατότητες μέχρι που θα έρθει η ΑΕΚ στη Τούμπα να είναι αίτητος. Μέχρι που θα έρθει η ΑΕΚ στην Τούμπα. Ναι. Αλλού ψήνουν τα τσίπουρα, αλλού σουρώνουν. Γιατί
Και όμως, φίλε. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ έλεξε 2-0. Και όμως, φίλε, αυτός ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εγώ μέχρι τότε σου λέω, θα είναι ή το πιστεύετε. Ναι, ρε, δεν πα κάτω. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Τούμπα, ρε. Πώς? Έπαιξε ΠΑΟΚ ΑΕΚ Τούμπα. Πότε? Αυτό το Πασόκ έχει κάνει. Παίξτε το και στοίχημα ότι θα κερδίσει δύο. Ολυμπιακός, ρε. Αυτό το φύγει, φύγει. Λάθος έκανε, Ολυμπιακός. Πάρτε, πάρτε. Αυτό, αυτό το Πασόκ κόκκινε έχει κάνει πολύ κακό στο DNA του Έλληνα. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς κλαις. Ναι. Δεν μπορείς κλαις. Τι Πασόκ είναι, ρε. Πω. Μέχρι να δει η ΑΕΚ στην Τούμπα. Βρε αμάν έπαιξε, όχι. Πάμε παρακάτω. Μη το πνευμόνι. Μη. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Κώστα, τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Τι. Ο Γιαμπάνης είναι ο Κώστα. Ο Γιαμπάνης. Ναι, ναι. Ζεις ακόμα. Δεν πέθανες. Προτασία δεν κάνεις. Είμαι τα ούτε. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Είσαι και ανέστητος. Βέβαια. Τι. Καλά ρε αλήτη. Είναι δυνατό. Μόλις πήρε ο άλλος και μας κάλεσε για σίγουρα κατευθείαν. Βγήκες. Βγήκες από τη φυλακή. Okay. Τι να χείρεσαι τσίγου, κράτο μου, αν τη μυρίσει μόνο. Όχι, εσύ που είσαι χαμένος. Εσύ που δεν παθαίνεις κάτι με το ποτό. Παίρνω στο Γιάννη, στο Γιάννη και στο Μπασχάλη πάνω. Πώς δεν παίρνω. Σε εσάς δεν παίρνω γιατί ο διπλανός είναι... Αντιαριανός. Αριανός είναι. Απλά λέει τα δικά του. Το πρωί έλεγε, τι έλεγε, δεν δει το πέναλτι του Άρη. Yeah. Όλη η Ελλάδα το είδε, όλη η Αγίας. Ναι, ναι. Δεν μου λέει Γιαμπάνη, εκτός από, εκτός από ρουφατράβας είσαι και σεραίος. Άσε ρε τώρα, σταμάτα να μιλήσεις και μετά μία. Σταμάτα, βλάκα. Σταμάτα λίγο. Εκτός από ρουφατράβας είσαι και σεραίος, λέω. Όχι ρε, περσεραίος είναι. Είσαι πρεσβείο. Περιστεριανός είναι. Περιστέρι, περιστέρι. Περιστέρι. Περιστεριανός, το περιστέρι. Μισέρα, βλαδιβλήμα εδώ. Ναι. Έβλημα. Λοιπόν, λες και έχω 3 βαθμούς πρεσβειοποίηση, δεν είπες. Ναι, έχω 3, ναι. Εγώ σου λέω 30, όχι 3. Άμα δεν... Από το γλυκάνεις εσύ πρέπει να είσαι τυφλός, ρε. Εγώ. Τι, εγώ. Εγώ μια χαρά βλέπω. Εσύ μια χαρά επειδή είσαι ανέστητος γι' αυτό. Όλη η Ελλάδα το είδε ότι ήταν πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι. Και εσύ λες δεν είναι. Μοναχός το έπεσε αφού πήγε το ποδάρι του το δεξί. Μοναχός έπεσε. Ναι. Γιατί, γιατί είναι πέναλτι. Διαμαρτυρήθηκε κανένας παίκτης σου. Κακούς. Κακούς. Αυτό ναι. Σε ρεοφέρνη. Κακούς. Κακός που το... Ο προπονητής, σε ένα λεπτό ένα, ο προπονητής σου διαμαρτυρήθηκε μετά. Αυτός κακός. Κακούς κι αυτός, δύο κακούς. Δύο κακούς. Κακός σου λέω ρε. Εντάξει ρε, εντάξει, άρα συμφωνείς. Με συγχώρεις τώρα, εσύ δεν διαμαρτυρήθηκες, κακούς. Ο προπονητής δεν διαμαρτυρήθηκε κακούς. Εμείς στην εφημερίδα δεν γράψαμε τίποτα κακούς. Εγώ γιατί να πω ότι είναι πέναλτι, καλούς. Εκείνη η φάση. Καλούς, ναι. Είναι, εκείνη η φάση θα έκρινε το παιχνίδι. Η σοφάρι του Άρης ήταν της απάντου, γιατί έχει τώρα ανοίχουν άλλη συνήθεια προσπάθουν έτσι στο στήλ από την αρχή. Μετά πήγαινε και ένα γιατί λίγο. Για να δώσει τις παλέτες στο Μαρινάκι ο πρόεδρος, ας έδινε και ας κάνα διαιτητή καμιά παλέτα. Τι να κάνουμε τώρα. Καλούς, κακούς, βάζεις... αυτή είναι η ιστορία. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλούς, κακούς. Σε ρεοφέρνει αυτός. Κάπου ρίζα σε ραϊκή έχει. Άξι να κραυγάζει. Την Ευρωπαίη τώρα. Πάμε παρακάτω. Μου ενημερώνουν ότι... Μη. Ότι πέθανε. Ποιος πέθανε. Το παλικάρι το οποίο χτυπούσε το τύμπανο στον ΠΑΟΚ. Ποιο παλικάρι. Ο Νίκος Πανονίδης. Ο Ζε χτυπάει το τύμπανο στον ΠΑΟΚ. Ο Ζε χτυπάει το τύμπανο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό με ενημερώνει. Δεν το ξέρω. Αυτό μεταφέρω. Δεν το ξέρω. Τον άνθρωπο δεν το ξέρω. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Παρακάμε. Δεν το ξέρω το παλικάρι. Εγώ το Ζε ξέρω. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κωστή, τρόμαξα νόμιζα ο Ζέπλε. Γαμώ το ώρες, κάτι άλλα θες να πεις, άλλα εννοείς, άλλα καταλαβαίνουν οι πίσω. Αφού κραυγάζουν οι μισοί ρε φίλε, κραυγέζει κι γιατί τον πήρες τα μούτρα και τον έκλεισες, φιλαράκι σου είμαι. Εγώ, ποιο να. Τον προηγούμενο που σου είπε για την κεραία, για το σήμα, γι' αυτό. Εγώ τον έκλεισα. Τα συζητήσα. Ο κόκκινος τον έκλεισε. Ναι, όχι, συγγνώμη, ο κόκκινος. Όταν κάτι το έχουμε συζητήσει.
Ναι, ρε Γρηγόρη. Το μίλησε λίγο άγρια, τον κόκκινο, κόκκινο στήκτηκε. Γρηγόρη, μαγαζί έχουμε. Και η σκόνη του πελάτη είναι καλή. Όχι, ξέρει, ρε, φίλε, όχι, δεν τα ξέρει αυτά. Όχι, φίλε. Όχι. Ρε Γρηγόρη, σε παρακαλώ. Όχι, αγαπάω, φίλε. Σε εκτιμάω, το ξέρει πάρα πολύ. Δεν θέλω να μ' αγαπάς, ούτε να με εκτιμάς. Δεν θέλεις. Τέλος, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Να σου πω κάτι. Πάμε, ρε φίλε, δεν βγάλεις άκρη. Υπά... Εδώ... Θα στα πω κατηδίαν, έλα μετά. Αντώνης Παπαδόπουλος. Φίλε, το ραδιόφωνο διέπεται από κάποιους κανόνες. Αν δεν γίνονται αντιληπτοί, επειδή έχω ένα καθυστερημένο δίπλα μου που παίζει, εντάξει, ή θα μάθει να σέβεται ο άλλος και να καταλαβαίνει τι του λέει. Δεν είναι κάτι κακό, ρε φίλε. Ρε φίλε, εντάξει, εσύ... μπορεί ο άνθρωπος να επιμένει για το επειδή καλό εσύ δεν το καταλαβα... του. Επειδή εσύ δεν το καταλαβαίνει. Δεν θα βγάλεις άκρη, ρε Φουκαρά. Εγώ πρέπει να μπω στη λογική τη δική σου. Δεν κόλλησε τώρα, πάει η φλάτζα. Το κατάλαβα ότι κόλλησε. Έλα, συνεχίζουμε λίγο. Κόψε το. Είδες, θα σε κόψει και εσένα, ρε, τέλος. Κόλλησε η φλάτζα, τι να κάνουμε τώρα. Έλα, θείο μου να σου δείξω τα. Τον επόμενο. Κόλλησε η φλάτζα, πάει, τελείωσε. Μείναμε. Κατά μεσή του δρόμου. Πώς μεταδίδεται το σήμα του σταθμού, για πες μου Κωστή. Τι με νοιάζει εμένα. Μισό λεπτό λίγο. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, να λύσουμε. Δεν είναι δουλειά δικιά μου. Πώς μεταδίδεται το σήμα του σταθμού. Δεν είναι δουλειά δικιά μου. Πώς θα το συζητήσουμε το φίλο. Θα πεις φίλε, δεν είναι δικιά μου δουλειά, συγγνώμη. Όχι, επειδή, ναι. Επειδή είναι και δικιά μου δουλειά, γιατί είχα να το γνωρίζω. Δεν το ξέρω. Επειδή είχα να το γνωρίζω. Μπράβο. Και τον είπα, μεταφέρθηκε αυτό. Ναι. Όχι, λέμε εσένα με τον Κωστή να μιλήσω. Και μάλιστα με απαγορεύει να μιλήσω. Ναι, ξέρεις γιατί. Πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή μας, ναι, και με απαγορεύει να μιλήσω. Αυτό εσύ, επειδή σε ζηλιάρη, ζήλεψες, κατάλαβες. Να ζηλέψω το φίλο, ναι, γιατί. Γιατί είπε εμένα θέλει να μιλήσει. Κατάλαβες. Θα ρισκεί με γκόμενα, εγώ ρώτησα με ζήλεψες. Ναι. Σε ρώτησα τώρα και είπες δεν ξέρω. Πει! Ίδιος είσαι. Πει, αδρός! Πρόσεχε, τα έχεις κληρώσει όλα εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Χάλια τα κάνεις. Πληρώσει ο αδρός το πρωί, την καθαρίζει, θα τα καθαρίσει. Καλημέρα, ναι. Συνεταιρίστε. Ναι. Και εκεί ζηλεύεις. Έλα, φίλε, ναι. Έλα! Οχ! Άλλο σεραϊκό! Έλα, φίλε! Έλα, Βατόπουλε! Γιωβάνα από Νάουσα! Νάουσα είσαι! Ναι, τι εντάξει γίνεται! Καλά, όλα! Πέστρονε, ξέρετε γιατί πήρα! Γιατί πήρε, φίλε! Ξέρετε εκείνο, πέστρονε εκείνο από το μακροχώρι που σε κάλεσε! Ναι! Ότι η καλή τη γράπα είναι μόνο στην Νάουσα, να ξέρει! Γράπα! Ναι! Που έχει πέσει στου πόντε εδώ δεξιά και αριστερά. Ξέρεις ποια με τον κόκκινο μίλα. Ξέρεις ποια είναι η καλύτερη ταμπέλα που έχει στη. Δεν θέλω να μιλήσω στον κόκκινο, σε ένα θέλω, ρε. Μέσα, μίλα μαζί. Θα σε κόψει, φίλε, μη. Όχι. Θα με κόψει, γιατί θα με κόψει. Για γράπα, όχι. Για γράπα, θέλω δεν είπε κάτι να προσβάλλει. Ναι. Θα μιλήσω για χακελάπα και θα ακούει ο κόκκινο. Μίλα. Ναι, φίλε, ναι. Λοιπόν, αν δεν έρθει στην Άουσα, αρθεί στο μακροχώρι και δεν έρθει στην Άουσα, θα γίνει χαμό να ξέρει. Ρε φίλε, ο κόκκινο είναι γευσιγνώστη. Με μένα μιλά για τη γράπα. Ακούστε, δεν υπάρχει, ρε, εγώ τον κόβω εγώ, τι. Αυτό είναι προσβολή στον κόκκινο, ρε. Θα σοβαρά μιλάς. Να μιλάς για τη γράπα με μένα και να αφήσεις τον κόκκινο εκτός παιχνιδιού. Κόβεσαι για ασέβεια στον κόκκινο. Σε κάλεσε. Με κάλεσε. Δεν κατάλαβες. Ναι. Αυτός ο φίλος, επειδή άκουσε τον προηγούμενο που μας κάλεσε, σου λέω, τους κάλεσε εγώ. Κόκκινε, πες ότι πηγαίνουμε. Και πίνω κι εγώ. Και εσύ θα πει σίγουρα. Πώς θα γυρίσουμε πίσω. Εδώ ήμασταν καλά και το ωραίο καστροκοντέψαμε να πάμε στην Κατερίνη. Που δεν είχαμε πει. Φτάσαμε. Φτάσαμε μετά από δύο ώρες. Φτάσαμε. Ρε τερατολόγιε. Φτάσαμε, αλλά. Τι κουμπιά, τι διαδρομές, όλα τα κάνει το τόσο τόσο. Φτάσαμε. Το Viagra οχριά μπροστά σου. Ναι, ναι. Φτάσαμε. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Αυτός είναι σοβαρός. Δεν ξέρει, δικηγόρος είναι. Ναι, καλησπέρα. Είμαι καινούργιος ακροατής. Έχω να πω για το Παναθηναϊκό πώς το βλέπετε. Είστε Παναθηναϊκός. Ναι, Παναθηναϊκός είναι. Είναι τρομερή η ομάδα που παρουσιάζει ο Δόνης, φίλε, δεν υπάρχουν λόγια. Ναι, αυτός θέλει να μιλήσει όμως, ο άνθρωπος, ναι. Τρομερός είναι και σύντερ φόρο Ιταλός. Ο Μακέδος. Όχι, Μακέντα λέγεται. Ναι. Μακέντα, ναι. Είναι τρομερός. Θα κάνει πολλά γκολ. Από το Γουινές το Άρη καλύτερος. Φίλε, είναι πολύ βιαστικό να σου πω. Γιατί τα γκολ που κάνει μέχρι τώρα είναι της μίας επαφής και ένα πέναλτι. Ναι. Δηλαδή το πρέπει το να τον δω και... πώς λειτουργεί έξω από την περιοχή. Να τα στα λέει καλά. Με... Στα λέει καλά. Πώς λειτουργεί, πόσο συμμετοχικός είναι. Το ότι το έχει με τη μία επαφή φαίνεται ότι το έχει. Okay. Αυτό όμως θέλει... Ναι, από εκεί όμως είναι Παναθηναϊκός, κοίταξε, κανένα σέντερφορ. Ναι, σωστό. Είναι... Και ο Κλάους να πήγε, θα λέγαμε ναι. Okay. Δεκτό. Απλά σου λέω ότι είναι αρκετά νωρίς να πούμε ότι είναι η σεντερφοράρα. Ναι, εντάξει, αλλά σαν τον Πρίγκος κρίνεται ανταγωνισμός. Όχι, ρε φίλε, Ρωσιλή αυτό. Μπορεί να προκύψει να είναι και καλύτερος, δεν ξέρω. Αυτό θα γίνει στην πορεία, αλλά να μου μιλάς σήμερα για Μακέντα και Πρίγκοβιτς είναι η Ρωσιλή.
Πώς γίνεται την κάνει σήμερα. Ποια την. Την κάνει την. Α, θα ρωτήσω την αραβωνιαστικιά μου τον γιατρό. Θα πάει. Θα ρωτήσει την αραβωνιαστικιά του και θα δει τι λένε τα άστρα και θα του πει. Μηδένωσε ένα γκολ, εγώ το βλέπω. Σαν Γρηγόρης. Τώρα τι βλέπει ο Ρατόπουλος δεν ξέρω. Ξάνθη Λάρισα. Άσο. Ναι. Άσος. Από ημίχρονο. Άσε φίλε, βλέπαμε Άσο και τη Λαμία. Και ακόμα τρέχουμε. Άσο την Εύβοια, τη βρούμε Λαμία. Εγώ το πιστεύω. Και η Λαμία έκανε το χειρότερο παιχνίδι. Εγώ βλέπω εκεί την Ξάνθη. 0-0 κιόλα. Χι ημίχρονο και τελικό. Έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω, γνώμη μου. Χαιρετώ, άμα είναι. Να καλά. Yeah. Πάμε. Το άλλο που έλεγε ότι ο Κράσπα δεν πηδάει εφημερίδα και έβαλε και γκολ με το κεφάλι. Δεν μου λες. Άσχετα είναι καραμπόλα. Μισό. Ή χουρούσο κι άλλο. Κι άλλο το λέω. Ό,τι πιάνει στο. Δευτερόλεπτα. Ό,τι πιάνει στο στόμα. Πάρε, απομόνωσε τον Κράσπα όσο πήδηξε. Ποντίκι χωράει, περάσει από κάτω. Φρε μαζί σου. Απλά λέω, ό,τι πιάνει στο στόμα σου. Γίνεται χαμό. Το μάρκαρε ο άλλο ο. Ο Κοντοές, να πούμε. Και για τον Ιγκουαΐν είχε πει τον ξεφορτώθηκε η Γιουβέντους και ζωγραφίζει στη Μίλαν. Παρακαλώ, ναι. Και η Μίλαν πού είναι. Εντάξει. Πού είναι. Γρηγόρη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, ο Κώστας είναι πάλι. Πάλι. Γιατί με έκοψε. Εγώ σε έκοψα. Ποιος με έκοψε, τι. Ο Φαλακρός. Δεν μιλούσα. Ο Φαλακρός με έκοψε. Δεν του συμφέρει αυτά που λέγανε. Έλα ρε Λουφατράβα, λέγε. Τώρα... Πήγε και διέριξε στο αυτοκίνητο του άλλου. Έπρεπε να μπει στο δικό μου το αμάξι και να μην βγαίνει. Πάνω το ρόπολο να σε κάνω τα παίδια μαύρα. Πήγε, σούρωσε. Έκλεψε τα αμάξια όταν μπήκε μέσα να κοιμηθεί. Βρωμόσκυλο να πούμε. Έπρεπε να μπει στο κόρτο να δει τι. Κόψε και του δύο. Κόψε και του δύο. Γιατί αυτά που λέει και ο ένα και ο άλλο είναι μηνύσιμα. Σου κάνω εγώ τα παίδια. Τρει μήνε θα έκανε να αναπνεύσει. Μπήκε στο φουκαλά το αυτοκίνητο μέσα, κοπρίτη. Ο άλλος βλέπει τι? 6 βαθμούς στα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ με την Μπάγκερν. Ρε φίλε, αλλού ψήνουν τσίπουρα, αλλού σουρώνουνε. Παρακαλώ, ναι. Τελευταίος. Έλα φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνατε? Καλά, καλά. Υπομονή. Άδικη ζωή. Προσπαθούν να πιάσουμε και ο Γιαμπάνης έπιασε δύο φορές. Μόνο στουρωμένος μπορούσα να πιάσει. Κόκκινε, εσύ τι πιστεύεις ότι... Πού είναι το καλύτερο τσίπουρο? Πού είναι το καλύτερο τσίπουρο? Στο χτύπα του Αναστασιάδη είναι το καλύτερο τσίπουρο. Έχω, φίλε... έχω ακούσει αυτό που λέει ο Κωστής. Εγώ στη ζωή μου δεν πίνω πολύ. Αλλά το κάνει, τσίπουρο, το κάνει ο Άγγελος που ήπια στο Αναστασιάδη. Δεν το... Εγώ δεν το γεύτηκα ποτέ, δεν με έχει καλέσει ο άνθρωπος. Τι έχει καλέσει, αφού είσαι άμπαλος. Λοιπόν, κάνει ο Άγγελος Αναστασιάδης εκεί που είναι στην Περαία. Κάνει. Στην Περαία είναι. Πώς το λέει, Κωστή, επειδή υπάρχει. Άκου να δεις, κάνει κάτι, βγάζει κάτι τσίπουρα και κάνει ένα τεράστιο τραπέζι και καλεί τον κόσμο να δοκιμάσει. Με έχουν πει όλοι ότι πρόκειται για απίστευτο τσίπουρο. Δεν υπάρχει. Τι να σου. Αυτό που είπε στον Αναστασιάδη. Έχω πιει γιατί με έφερε να πιω όταν κάναμε ένα τραπέζι στους παίκτες του Πάου πριν από χρόνια. Και την γραμμή, επειδή θα έρθετε το βράδυ στη Μαρμίτα. Έλα, θα έχουμε σόου το βράδυ στη Μαρμίτα. Το Μπάουκ τώρα. Πολλοί παοξίδες που βγαίνανε και χθες στη Μαρμίτα και λέγανε ότι δεν με νοιάζει να κάνει, δεν με νοιάζει να κερδίσει. Επειδή χωλέει, σαν παοξής κι εγώ, δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν το κοιτάνε. Αν πάνε στο Χαριλάου όμως και χάσουν ένα 2-0 που σημαίνει εγώ ότι... Εγώ τους είπα παιδιά, μην γυρίσετε το χρόνο πίσω και πείτε ότι πριν από ένα μήνα δεν παίζαμε, το βλέπαμε, το κάναμε, αλλά δεν το λέγαμε. Άμα τους ηχογραφήσεις και τη βγαίνανε και λέγανε στη Μαρμίτα, τι με νοιάζει. Για να κλείσουμε, υπάρχει αισιοδοξία. Ότι όπως πέρσι, ναι. Από ένα σημείο και έπειτα η ομάδα άρχισε να ρολάρει και να κερδίζει μέσα. Θεωρούνε αυτό που λέω, το ίδιο θα γίνει και φέτος. Θεωρούνε ότι το θεωρούν βέβαιο. Χειρότερο σκηνικό δεν μπορούν να. Και εφόσον στο χειρότερο σκηνικό κερδίζουν, τι θα γίνει όταν πάρει η ομάδα μπροστά. Αυτό ισχύει. Αυτό είναι. Θα βελτιωθεί όμως η ομάδα, είναι καλή ώρα. Εγώ λέω θα βελτιωθεί. Η λογική αυτό λέει. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσει. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Τάνια Δήμου, Κώστα Γιαλαμά και Δημήτρη Κανελάκη. Καλό